σας καλωσορίζουμε και απόψε στο σημερινό εργοτάξιο ιδεών. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά να αφιερώσουμε τη σημερινή μας συνάντηση στη βράβευση της καλύτερης διατριβής των ετών 2013-2014 από το περιοδικό Κριτικά, όπως έχουμε ανακοινώσει και στο πρόγραμμα. Θα κάνουμε μια κουβέντα με άνθρωπο από τα Κριτικά, τη Διδακτική Επιτροπή, τον Άρη Στυλιανού, τον οποίο έχω δίπλα μου από τη Θεσσαλονίκη, αναπληρωτής καθηγητής στο Αριστοτέλειο. Έχουμε μαζί μας φυσικά τον βραβευθέντα, τον Θανάση Κατζάρα, ο οποίος θα μας μιλήσει και για τη δική του διατροφή. Και έχουμε τον επιβλέποντα τον Βασίλη Καρασμάνη, Πολυτεχνείο, καθηγητής του Πολυτεχνείου. Και από κοινού έχουν ένα σεμινάριο αρχαίας φιλοσοφίας με τον πάρα πολύ γνωστό και εργατικό σε όποια ασχολείται με αρχαία φιλοσοφία, τον Παύλο Καλλιγά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας απόψε. Χωρίς πολλά λόγια από μένα, επειδή θεωρήσαμε ότι αυτή η απόπειρα γενικά και από τα Κριτικά αλλά και η ίδια η τριβή, είπε εγώ προσωπικά δεν μπορώ να κρίνω, αλλά πιστεύω με την επιτροπή την οποία την αξιολόγησε, είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή ποιότητα και αξίζει τον κόπο μια εκδήλωση για αυτό το πράγμα. Πέρα από την ίδια την βράβευση που έγινε τον Απρίλιο, από όσο το θυμάμαι, θέλησαμε και εμείς στο εργοτάξιο ιδεών, τη σειρά των φιλοσοφικών ομιλιών που κάνουμε, δύο φορές το μήνα εδώ, να αφιερώσουμε στο έργο του Θανάση και στην βράβευσή του μια συνάντηση. Για να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για την ίδια την βράβευση, για το περιοδικό, το περιοδικό Κριτικά και το σκεπτικό της αξιολόγησης, θα δώσω τον λόγο στον Άρη, χωρίς περισσότερα λόγια λοιπόν από μένα, το λόγο δεν έχει ο Άρη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, ευχαριστώ τους διοργανωτές, τον Μίλτο Θεοδωσίου, τις εκδόσεις Ευρασία, το Φέδωνα των Κιδωνιάτη. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σήμερα εδώ στο εργοτάξιο ιδεών. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ πέρα και μου αρέσει και πολύ ο χώρος. Είμαι ανάμεσα σε εκλεκτούς συναδέλφους και θα ξανάρθω. Δεν είχε τύχει μέχρι τώρα. Ζω στη Θεσσαλονίκη και σήμερα ήρθα με το αεροπλάνο πριν από 2 ώρες ήρθα και μου έτυχε και κάτι που δεν μου είχε ξανατύχει στη ζωή μου. Δεν ξέρω, λόγω ηλικίας ή κάτι. Ξέχασα μέσα στο αεροπλάνο το κείμενο, τα χαρτιά της ομιλίας μου. Δεν πειράζει όμως, γιατί και έχω... Εντάξει, δεν ήταν και καμία φοβερή ομιλία. Απλώς ήθελα να κοιτάξω, να διορθώσω κάτι και είχα και 2-3 σελίδες για το περιοδικό Κριτικά, κάποια πράγματα από τον Γιώργο του Ζωγραφίδη, από τον Παναγιώτη του Θανασέ. Τέλος πάντων, φταίει μάλλον ότι δίπλα μου καθόταν ένας κύριος συμπαθής, έτσι, πιο νέος από μένα. Και μου έκανε εντύπωση γιατί έβγαλε και φωτογράφησε ένα εισιτήριο του αγώνα Ολυμπιακός Arsenal που είναι αύριο και το φωτογράφιζε με το κινητό του, δεν ξέρω αν το στείλει κάπου. Και το ρώτησα αν θα πάει στο γήπεδο και μου είπε ότι είναι από την Κομωτινή και είναι φανατικός Ολυμπιακός και πηγαίνει σε όλα τα. Και λέω από την Κομωτινή, τώρα να τρέχεις στο Καραϊσκάκι. Εγώ είμαι παοξής εδώ μεταξύ. Πιάσαμε μια κουβέντα εκεί πέρα για τα ποδοσφαιρικά, αλλά για διάφορα άλλα θέματα, για πολιτική, για την Γαλλία, για την ΕΠΕ. Και έτσι ξεχάστηκα στο τέλος και ξέχασα αυτά τα χαρτιά. Λοιπόν, με συγχωρείτε, αλλά θα έχω σημειώσει αυτά που ήθελα να πω, αυτά που έλεγα ούτως ή άλλως. Λοιπόν, εδώ εκπροσωπώ το περιοδικό Κριτικά. Είναι ένα περιοδικό, δεν ξέρω πόσο γνωστό είναι, στενά φιλοσοφικό θα έλεγα και ακόμα πιο, περιλαμβάνει μόνο βιβλιοκρισίες, φιλοσοφικές βιβλιοκρισίες. Είναι λίγο περίεργο, δεν είναι τόσο συνηθισμένο στην Ελλάδα. Το σκεφτήκαμε και το συλλάβαμε με βάση κάποια διεθνή τέτοια περιοδικά. Ήταν έμπνευση περισσότερο του συναδέλφου στη φιλοσοφική Θεσσαλονίκη του Παναγιώτη του Θανασά και ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια πριν από 7-8 χρόνια στα Σκαριά και ξεκίνησε αυτό το περιοδικό διαδικτυακά. Είναι ηλεκτρονικό. Είχαμε φτιάξει τότε και έναν όμιλο φιλοσοφικών ερευνών στη Θεσσαλονίκη και
στέγαζε και αυτό το περιοδικό. Μετά το, τα κριτικά πήραν τον δρόμο τους, έχουν εκδοθεί και σε έντυπη μορφή και τα τελευταία χρόνια και μια φορά το χρόνο, έτσι, είναι κάποια κείμενα βιβλιοκρισίες, γύρω στις 15 βιβλιοκρισίες κάθε χρόνο που δημοσιεύονται ηλεκτρονικά μέσα στη διάρκεια της χρονιάς και μετά στο τέλος του έτους, αρχές του επόμενου, δημοσιεύονται και σε ένα τόμο από καλέσθητο από τις εκδόσεις Ευρασία τα τελευταία χρόνια. Τα πρώτα δύο χρόνια είχαν βγει στις εκδόσεις Εκρεμές. Λοιπόν, κάποια κείμενα ίσως είναι πολύ ειδικά, κάποια βιβλία πολύ ειδικά, αλλά υπάρχουν και βιβλία που ενδιαφέρουν ευρύτερο κοινό, πιστεύω, και μπορεί κανείς να βρει σε αυτές τις βιβλιοκρισίες αρκετό ενδιαφέρον. Είναι οπωσδήποτε για όσους αγαπούν τη φιλοσοφία και θέλουν να ενημερώνονται για εκδόσεις φιλοσοφικών βιβλίων. Γίνονται βιβλιοκρισίες και για ξενόγλωσσα βιβλία, αλλά τα περισσότερα που παρουσιάζονται είναι ελληνικά. Προσπαθεί το περιοδικό, τα κριτικά προσπαθούν να έχουν ένα επίπεδο έτσι αρκετά ακαδημαϊκό και αυστηρό. Έχουμε αποκλείσει κάποιες βιβλιοκρισίες που δεν μπαίνουν σε βάθος ή είναι απλώς βιβλιοπαρουσιάσεις, ας το πω έτσι. Με λύπη μας καμιά φορά, έχουμε αποκλείσει βιβλία που δεν σχετίζονται αρκετά με τη φιλοσοφία, αλλά αφορούν άλλα πεδία κοινωνικών επιστημών. Ενίοτε δεχόμαστε τέτοιες βιβλιοκρισίες, αλλά γίνεται μια συζήτηση μέσα στη Συνταξική Επιτροπή πάντα για τα πόσο συναφές είναι ένα βιβλίο, ας πούμε, με τα ενδιαφέροντα του περιοδικού. Επίσης, έχουμε κάποιους κανόνες δεοντολογίας, ότι ας πούμε ένας υποψήφιος διδάκτορ δεν είναι σωστό να κάνει βιβλιοκρισία για βιβλίο του επόπτη καθηγητή και τέτοιου είδους θέματα δεοντολογίας τηρούνται με ευλάβεια, θα έλεγα, το περιοδικό. Η Συντακτική Επιτροπή είναι αποκεντρωμένη σε σχέση με την Αθήνα. Ξεκινήσαμε, ο Παναγιώτης ο Θανασάς, που ήταν και διευθυντής των κριτικών για 5 ή 6 χρόνια, ήταν ο Θανασάς. Η Συντακτική Επιτροπή αποτελούνταν από τον Στασινό Σταυριανέα από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, που είναι ειδικό στην αρχαία φιλοσοφία, από τον Γιώργο τον Ζωγραφίδη Θεσσαλονίκη, που είναι ύστερη αρχαιότητα, ύστερη αρχαιότητα και μεσαίωνας, από τον υποφαινόμενο εμένα που ασχολούμαι κυρίως με την νεότερη φιλοσοφία, 17ος, 19ος αιώνας μέσα, και είναι και ο Φιλίμων Παιωνίδης για 20ο αιώνα κυρίως, πιο σύγχρονη φιλοσοφία. Ο καθένας ελέγχει περισσότερο τα γνωστικά αντικείμενα που ξέρει καλύτερα, αλλά υπάρχουν πάντα όταν έρχεται μια βιβλιοκρισία, την μοιράζονται όλοι στην Αρχική Επιτροπή διαδικτυακά και κάνουμε διορθώσεις, παρατηρήσεις. Μπορεί να δώσουμε κάποιο κείμενο ανώνυμα σε κάποιον άλλο συνάδελφο που είναι ειδικός για να μας πει κάποια γνώμη και ούτω καθεξής. Πέρσι η Συντακτική Επιτροπή ανασυστάθηκε, ο Θανασάς κουράστηκε τόσα χρόνια να το τρέχει το περιοδικό και παρέδωσε τις κιθάρες στον Γιώργο τον Ζωγραφίδη, που είναι τώρα διευθυντής, και στη Συντακτική Επιτροπή προσθέθηκαν ο Παύλος ο Κόντος από το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Κλώη Μπάλα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης Προέδρου. Οπότε και ο Θανασάς αποχώρησε, αλλά είναι σκιώδης, μας βοηθάει πάντα. Τώρα, για να μην σας κουράσω πολύ, το βραβείο καλύτερης φιλοσοφικής διατριβής στα ελληνικά, ας το πούμε έτσι, πώς προέκυψε. Πριν από λίγα χρόνια συζητούσαμε σχετικά με τη φιλοσοφία. Πάντα μας απασχολεί λίγο
η φιλοσοφική κοινότητα στην Ελλάδα, το τι γίνεται, το πώς οι συνάδελφοι, κάποια καινούργια πράγματα και κυρίως ο Θανασάς έχει έτσι πολύ ανήσυχο πνεύμα. Μέσα από μια συζήτηση βγήκε μια ιδέα μήπως να προτείνουμε ένα βραβείο και το περιοδικό λοιπόν τα κριτικά αποφασίσαμε να θεσμοθετήσουμε ένα βραβείο για την καλύτερη διατριβή στη φιλοσοφία, στον ελλαδικό ας πούμε χώρο. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε ετήσιο γιατί θέλει μια προετοιμασία. Αποφασίσαμε να είναι διετές, δηλαδή μέσα σε 2 χρόνια να υποβάλει όποιος θέλει από τους διδάκτορες να υποβάλει τη διατριβή του σε κρίση. Και για το σκοπό αυτού συστήνεται μια ειδική εξεταστική επιτροπή, ας πούμε, αξιολόγησης κρίσης, ναι. Όχι, δεν είναι τα μέλη της συντακτικής ομάδας του περιοδικού, έτσι. Οπότε αυτό έγινε πρώτη φορά για τις διατριβές του 2011 και του 2012, όπου υπήρχε μια επιτροπή αξιολόγησης και δόθηκε το βραβείο σε μια συνάδελφο είχε κάνει τη διατριβή με τον μην Υπουργό Πολιτισμού, τον Αριστείδη του Μπαλτά, στο ΜΙΘΕ, και η απονομία έγινε τον Απρίλιο του 2013 στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής, και μετά για τα έτη 2013 και 2014 προκηρύχθηκε πάλι αυτός ο διαγωνισμός, ας πούμε έτσι, και αξιολογήθηκαν οι διατριβές που υποβλήθηκαν 9, αν θυμάμαι καλά. Έχασα και την χαρτιά μου τα πραγματολογικά στοιχεία τώρα, αλλά 11, με συγχωρείτε, ευχαριστώ πολύ. 11 διατριβές ήταν, οι οποίες αξιολογήθηκαν από τον Νίκο Αυγελή, από τον Στέλιο τον Βιβλιτάκη, τον Ιωάννη Παντελεήμονα Μανουσάκη και την Βούλα Τσούνα. Αυτή είναι η τετραμελής επιτροπή αξιολόγησης και βραβεύτηκε ο άνθρωπος που βλέπετε στα δεξιά μου, στα αριστερά μου για εσάς που με κοιτάζετε απέναντι, ο Θανάσης ο Κατζάρας, που έκανε μια πολύ καλή διατριβή και εγώ δεν είμαι ειδικός αρμόδιος να την κρίνω, αλλά την διάβασα στα γρήγορα, στα βιαστικά και μου άρεσε πολύ και η θεματική. Το θέμα είναι οι πρώτες αρχές του αισθητού κόσμου στη φιλοσοφία του Πλάτωνα. Ο επόπτης καθηγητής, ο επιβλέπων, ο κύριος Καρασμάνης, και σε αυτόν πηγαίνουν βέβαια τα εύσημα. Στην τελετή αυτή της βράβευσης που έγινε τον περασμένο Απρίλιο, δεν ήμουν παρόν προσωπικά, έγινε εδώ στην Αθήνα, στο Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, και ήταν νομίζω ο Παναγιώτης του Φρασάς από τα κριτικά. Και η Κλώη Μπάλα, ωραία. Και είμαστε πολύ... Έχουμε μεγάλη χαρά, γιατί αυτός ο θεσμός... τέλος πάντων, αυτή η πρωτοβουλία, ίσως να γίνει θεσμός. Υπάρχουν αρκετές συμμετοχές, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον της φιλοσοφικής κοινότητας γύρω από αυτό το βραβείο της καλύτερης διατριβής και ελπίζω ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον τα επόμενα χρόνια και ίσως να το εμπλουτίσουμε και κάπως αλλιώς. Δεν ξέρω, ιδέες πάντα υπάρχουν και προτάσεις είναι ευπρόσδεκτες. Οπότε γενικώς είμαστε ευχαριστημένοι από αυτή την πρωτοβουλία. Και νομίζω ότι είναι και μια αναγνώριση για τους ανθρώπους που υπό δύσκολες συνθήκες, ξέρουμε όλη την κατάσταση που επικρατεί και στην Ελλάδα και στα πανεπιστήμια μας και ειδικά στις ανθρωπιστικές σπουδές, το να κάνεις διατριβή στη φιλοσοφία σήμερα δεν χρηματοδοτείται, είναι ένα επίμοχθο έργο, το οποίο καλό είναι να επιβραβεύεται έστω με... Υπάρχει ένα μικρό χρηματικό ποσό, που είναι χορηγία συνήθως, από κάποιο ίδρυμα, ψάχνουμε να δούμε για να υπάρχει και χρηματική επιβράβευση, αλλά και η ηθική ικανοποίηση και εντάξει, τόσο μόνο το πρώτο βραβείο, αλλά και κάποιες άλλες διατριβές μπορεί να
τραβήξω το ενδιαφέρον της ανθρωπής αξιολόγησης και να πάρω κάποια εφημομνία. Λοιπόν, να αναφέρω μόνο ότι σε αυτή την προσπάθεια και στα κριτικά και σε όλη την ομάδα αυτή των ανθρώπων που ξεκινήσαμε πριν από λίγα χρόνια και τα κριτικά και έτσι μια φιλοσοφική ομάδα, παρέα, ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο και ο Βασίλης ο Κάλφας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ο Νίκος ο Αυγελής, παλιός μας καθηγητής ομότιμος σήμερα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αυτά μην το είχα να πω, ελπίζω να μην σας κούρασα και μετά στη συζήτηση ευχαρίστως να επανέλθουμε σε ό,τι θέλετε, να δώσουμε το πρώτο. Ευχαριστώ. Όντως, απλά να υπενθυμίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι είναι η δεύτερη φορά που είμαστε με τον Παναγιώτο. Πρώτη φορά ήταν η Μαρία Παναγιωτάτου. Και το θέμα κιόλας της διατριβής ήταν κρατομηχανική, από το θυμάμαι, κρατική φυσική, οργανισμό. Είχαμε κάνει και για εκείνη την περίπτωση μια εκδήλωση αντίστοιχη. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ακριβώς επειδή είναι και φιλοσοφία αλλά είναι και διατριβή, το θέμα γίνεται εξορισμού πολύ δύσκολο, πολύ δύσβατο. Οπότε πράγματι έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε, όπως είχαμε ακούσει και από τη Μαρία την προηγούμενη φορά, με τι ακριβώς καταγίνεται η διατριβή. Και νομίζω ότι ο καλύτερος για να μας εξηγήσει αυτό το σημείο είναι φυσικά ο Θανάσης, οπότε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου καταρχήν τον Μίλτο του Θεοδοσίου που οργανώνει αυτή την εκδήλωση, όπως και τις εκδόσεις Ευρασία και όλους εσάς που ήρθατε εδώ πέρα να συζητήσουμε και να μιλήσουμε σήμερα για το θέμα της διατριβής μου. Η αλήθεια είναι, δεν συνηθίζω όταν στη δουλειά που κάνω στην αρχαία φιλοσοφία να κάνω παρατεταμένους μονολόγους. Για μένα η φιλοσοφία είναι πάνω απ' όλα ένας διάλογος. Είτε με άλλους ανθρώπους και με τη δουλειά που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια με τους καθηγητές και τους συνεργάτες, είτε ακόμα και με τον εαυτό μου όταν κάθομαι να δουλεύω για να γράψω μια εργασία, όπου θα βάλω απέναντί μου νοητούς αντιπάλους κατά κάποιο τρόπο. Τι αντιρρήσεις θα μπορούσαν να μου φέρουν στις σκέψεις μου. Και αυτό το πράγμα μου γεννάει ιδέες. Οπότε, το καλύτερο για μένα θα ήταν να κάνω ίσως μία σύντομη παρουσίαση της διατριβής του θέματος και του σκεπτικού της και αργότερα μπορούμε, αν θέλετε, μέσα από συζήτηση, ερωτήσεις και απορίες να επεκταθούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, το θέμα μου είναι η αρχαία φιλοσοφία του Πλάτωνα, η οποία είναι η αγαπημένη μου, και συγκεκριμένα κάτι που ήδη από την περίοδο του μεταπτυχιακού με απασχολούσε ήταν ποιες είναι οι πρώτες αρχές της φιλοσοφίας, δηλαδή λέει τόσα και τόσα πράγματα, τόσες και τόσες θεωρίες, ποιοι είναι οι θεμέλιοι λίθοι πάνω στους οποίους στηρίζεται αυτή η θεωρία. Ήταν για μένα κάτι το συναρπαστικό που ήθελα να ανακαλύψω. Με τον καιρό άρχισα να το περιορίζω αυτό το θέμα και κατέληξα στην αναζήτηση των πρώτων αιτιών του φυσικού κόσμου στον Πλάτωνα. Δηλαδή, ποιες είναι, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, στη φυσική του φιλοσοφία, οι πρώτες εκείνες οντότητες από τις οποίες δημιουργείται, κατασκευάζεται, αποτελείται ο φυσικός μας κόσμος. Και έτσι έχει να κάνει το θέμα της διατριβής με αιτίες. Έχει να κάνει με την έννοια της αιτιότητας, με την έννοια της τέχνης, έχει να κάνει με οντολογία, με τις πρώτες εκείνες οντότητες και όλα αυτά μαζί πώς μας οδηγούν στο να μας εξηγήσουν το φυσικό κόσμο, το σύμπαν, όπως είναι διαμορφωμένο. Το βιβλίο, το κατεξοχήν βιβλίο του Πλάτωνα που καταπιάνεται με το θέμα αυτό, είναι ο λεγόμενος Τίμεος. Καταχρηστικά λέγεται διάλογος, έχουμε συνηθίσει τον Πλάτωνα να χρησιμοποιεί διαλογική μορφή, ωστόσο ο Τίμεος είναι στην ουσία και στο μεγαλύτερο μέρος του ένας μονόλογος, στον οποίο εξηγεί τη φυσική του φιλοσοφία ο Πλάτωνας. Η μορφή αυτού του μονολόγου μοιάζει να είναι σαν, να το πω καταχρηστικά, παραμυθάκι, δηλαδή μία διήγηση, μία αφηγηματική ιστορία του πώς φτιάχνεται και ο ίδιος ο Πλάτωνας μας λέει ότι είναι μία
εύλογη εξήγηση, ένας υπός λόγος ή ακόμα και ένας υπός μύθος, όπως το λέει. Το ενδιαφέρον για μένα ήταν μέσα από αυτόν τον μονόλογο, από αυτή την εξήγηση, να ψάξω να βρω και να ανασυνθέσω την επιχειρηματολογία του, δηλαδή τα στέρεα φιλοσοφικά επιχειρήματα που συγκροτούν αυτή τη διήγηση. Γιατί μέχρι τότε διηγήσεις για το πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος έχουμε παντού. Και από τη μυθολογία και από προγενέστερους του Πλάτωνα στοχαστές. Το ενδιαφέρον με τον Πλάτωνα είναι ότι μπορούμε να βρούμε φιλοσοφικά επιχειρήματα. Μπορούμε να βρούμε αυστηρές προκείμενες με αυστηρούς συλλογισμούς που μας οδηγούν σε κάποια πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο προσπάθησα να ανασυνθέσω τα επιχειρήματα εκείνα που μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι αρχές του φυσικού κόσμου για τον Πλάτωνα είναι τέσσερις. Ή καλύτερα, αν θέλετε, τεσσάρων ειδών. Το ένα είναι ο Θεός Δημιουργός, το δεύτερο είναι ο κόσμος των ιδεών, το τρίτο είναι η ιδέα του αγαθού, η οποία αν και θα την εντάσαμε στον κόσμο των ιδεών, παίζει τουλάχιστον με τον τρόπο που το βλέπω εγώ ένα διαφορετικό ρόλο. Και τέλος είναι η λεγόμενη υποδοχή, αν θέλετε πολύ καταχρηστικά να το πούμε, το υλικό με το οποίο ο δημιουργός φτιάχνει τον κόσμο. Αυτές τα τέσσερα είδη μπορεί να θυμίζουν και λίγο σε κάποιους τα τέσσερα αριστοτελικά αίτια. Κατά τη γνώμη μου έχουν επηρεάσει ως ένα βαθμό τον Αριστοτέλη. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το ενδιαφέρον πάντως σε αυτή τη διήγηση του Πλάτωνα είναι το πόσο καταλήγει σε αυτές τις αρχές. Και ξεκινάει από κάποιες προκείμενες που και για την εποχή του θα φάνταζαν αυτονόητες. Δηλαδή όπως το ότι ο κόσμος είναι ωραίος. Το ότι είναι ωραίος ακούγεται πολύ χαλαρό, ίσως και υποκειμενικό βέβαια. Η έννοια της ομορφιάς των Πλάτων είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη και πάρα πολύ αυστηρή. Έχει να κάνει με αναλογίες, έχει να κάνει με τάξη, έχει να κάνει με συμμετρία. Και αυτό που λέει στη συνέχεια είναι ότι κάτι στον κόσμο των αισθητών, σε αυτό που βλέπουμε, που είναι ωραίο, δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα ενός τυχαίου γεγονότος. Είναι ένα πολύ βασικό αξίωμα του Πλάτωνα, ότι τα είδη είναι δύο λογιών, είναι το τυχαίο, κάτι που γίνεται από τύχη, και είναι κάτι που γίνεται από τέχνη. Εάν κάτι είναι ωραίο, δεν είναι δυνατόν να είναι προϊόν τύχης, άρα θα πρέπει να είναι προϊόν τέχνης. Τώρα, αν δεχτούμε ότι είναι προϊόν τέχνης, προϋποτίθεται κάποια πράγματα. Προϋποτίθεται ένας τεχνίτης, πρώτα και κύριε, που το κατασκευάζει, που φτιάχνει αυτό το ωραίο προϊόν. Το δεύτερο είναι ότι ο τεχνίτης αυτός έχει στραμμένη την προσοχή του σε κάποιο υπόδειγμα. Δηλαδή, δεν εργάζεται στην τύχη, πρέπει να έχει ένα μοντέλο στο μυαλό του ή κάπου που το οποίο το βλέπει και με βάση αυτό προσπαθεί να διαμορφώσει επίσης ένα υλικό το οποίο προϋπάρχει. Έτσι, εδώ βλέπουμε και τη διαφορά δηλαδή του Θεού Δημιουργού στον Πλάτωνα από τον Θεό της Βίβλου, σύμφωνα με την επικρατέστερη από την εντύπωση ερμηνεία, ο Θεός της Βίβλου φτιάχνει τον κόσμο από το μηδέν. Στον Πλάτωνα δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει ένα υλικό το οποίο το παίρνει και το τακτοποιεί, το βάζει σε τάξη. Και το τέταρτο και σημαντικό είναι ότι το κάνει για κάποιο σκοπό. Ο σκοπός που μας λέει ο Πλάτωνας ο ίδιος είναι διότι είναι αγαθός. Και επειδή είναι αγαθός, προσπαθεί να βάλει σε τάξη το υλικό του. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησα λοιπόν να φτιάξω τους συλλογισμούς από αυτό που λέει που οδηγείται σε αυτές τις αρχές. Ωστόσο, έβλεπα ότι αν περιοριζόμουν στο τίμεο, η δουλειά θα ήταν ελλιπής, διότι στο τίμεο δεν υπάρχει μεγάλη εξήγηση του τι ακριβώς σημαίνει η αιτία, πώς λειτουργεί και τι μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ακριβώς αιτία και τι δεν μπορούμε. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικότερο κατά την γνώμη μου είναι όσον αφορά την ιδιότητα του δημιουργού που το λέει αγαθό, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Ποια είναι η σημασία του. Μπορεί να ακούγεται κάτι απλό, αλλά δεν είναι ειδικά όταν γνωρίζουμε τα όσα έχει ήδη πει στην πολιτεία για την ιδέα του αγαθού, που έχει αφιερώσει ολόκληρα βιβλία και είναι
ίσως από τα πιο γνωστά, δημοφιλή, πολύ συζητημένα θεωρία του Πλάτωνα. Έτσι θεώρησα σωστό, για να καταλάβουμε καλύτερα τη φυσική φιλοσοφία του Πλάτωνα στον Τίμεο, να ανατρέξω και να δω δύο άλλους πολύ σημαντικούς διαλόγους. Ο πρώτος είναι ο Φέδωνας και συγκεκριμένα είναι το χωρίο εκείνο το οποίο λέγεται, είναι το αυτοβιογραφικό το λεγόμενο τμήμα του Σοκράτη, που έψαχνε και αυτό στην αναζήτηση της αιτίας, γιατί μέσα στο χωρίο αυτό μαθαίνουμε τι είναι αιτία. Τι μπορεί να χαρακτηριστεί η αιτία, μαθαίνουμε για τις ιδέες, πώς θεμελιώνονται οι ιδέες, ο κόσμος των ιδεών και τι είναι. Και επίσης, το ενδιαφέρον πάλι κατά τη γνώμη μου, είναι ότι στο χωρίο αυτό του Φέδωνα έχουμε μια πρώτη φάση στην οποία αρχίζουν να διακρίνονται τέσσερα διαφορετικά είδη αιτίας. Μας μιλάει για το νου, στο Φέδωνα πάντα, τον οποίο περιμένει ο νεαρός Σοκράτης σύμφωνα με την αφήγηση του Πλάτωνα να ανακαλύψει ότι αυτός είναι ο αίτιος που κυβερνάει τα πάντα και που τα έψαχνε στους προσοκρατικούς φιλοσόφους και τελικά στον Αναξαγόρα και τελικά απογοητεύτηκε, δεν βρήκε αυτό που περίμενε. Μας λέει ότι ήθελε να μάθει για ποιο λόγο είναι ο κόσμος έτσι όπως είναι, είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δηλαδή για ποιο λόγο είναι το βέλτιστο, όπως λέει, να είναι ο κόσμος έτσι όπως είναι, για ποιο λόγο δηλαδή πρέπει η γη να είναι στρογγυλή κτλ. Και αφού δεν το βρίσκει αυτό, μετά μας μιλάει ότι κάνει το λεγόμενο δεύτερο πλού, ο οποίος δεύτερος πλούς είναι η αναζήτηση της ασφαλούς και της κομψωτέρας αιτίας και εκεί στην ασφαλή αιτία ίσως μπορούμε να διακρίνουμε και τον κόσμο των ιδεών. Και τέλος υπάρχουν και κάποια χωρία τα οποία θέλουν πολύ συζήτηση, δεν υπάρχει λόγος να μπλέξουμε σε αυτά, που μας λέει υπάρχουν οι αναγκαίες συνθήκες για να γίνουν κάτι. Δηλαδή κάτι λέει ότι το αίτιο δεν μπορεί να είναι αίτιο χωρίς να προϋπάρχουν και αυτά και δίνει το παράδειγμα για ποιο λόγο ο Σοκράτης κάθεται στη φυλακή. Λέει κάποιος θα μπορούσε να πει διότι τα οστά του και τα κόκαλά του είναι με αυτόν τον τρόπο, είναι έτσι, η μυς, τα νεύρα του και τα σχετικά. Και μας λέει ότι δεν είναι αυτή η αιτία, η αιτία, η πραγματική λέει είναι διότι θεωρεί σωστό να μην δραπετεύσει, να μείνει στη φυλακή, διότι τον καταδίκασαν οι Αθηναίοι κλπ. Αλλά τα κόκαλα και τα νεύρα και οι σάρκες και τα λοιπά, είναι οι αναγκαίες, ας το πούμε, συνθήκες, ώστε να μπορεί να κάθεται στη φυλακή. Ναι. Και αυτό το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κυρίως αυτό που με απασχόλησε στο Φέδωνα είναι τι σημαίνει αιτία, τι μπορεί να είναι αιτία και τι δεν μπορεί να είναι. Και νομίζω ο θεμέλιος λίθος, το αξίωμα εκεί που πατάει, είναι η αρχή των εναντίον. Δηλαδή, μια ιδιότητα δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα το ενάντιό της. Αυτό ακούγεται κάτι πάρα πολύ αυτονόητο, ότι το άσπρο δεν μπορεί να είναι μαύρο, το ψηλό δεν μπορεί να είναι κοντό. Παρ' όλα αυτά, αυτή η τόσο απλή διαπίστωση είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο χτίζει, κατά τη γνώμη μου, ο Πλάτωνας την φιλοσοφία του και οδηγείται στο τι μπορεί να είναι μια αιτία και τι δεν μπορεί να είναι. Στη συνέχεια, αυτό που βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι στην πολιτεία για την ιδέα του αγαθού. Τι είναι αυτή η ιδέα του αγαθού? Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, κάποιοι το ταυτίζουν με το Θεό, έχουν πει ένα σωρό πράγματα, κάποιοι το ταυτίζουν ακόμα και με το Θεό δημιουργό, αυτή την ιδέα του αγαθού, την περιβόητη στην πολιτεία. Η προσπάθεια η δικιά μου ήταν να πιαστώ καταρχήν από μία ερμηνεία η οποία διακρίνει τις ιδέες στις ιδιαίτερες ιδιότητες τους και τις λεγόμενες ιδεώδεις. Ας πούμε, στον κόσμο των ιδεών, η ιδέα του κόκκινου έχει την ιδιαίτερη ιδιότητα αυτό που κάνει κάτι να είναι κόκκινο. Η ιδεώδη ιδιότητα είναι ότι οι ιδέες αυτές είναι, όπως μας λέει ο Πλάτωνας, ανόλεθρες, αναλύωτες, αιώνιες και ουσιαστικά η ερμηνεία αυτή λέει ότι η ιδέα του αγαθού είναι η αιτία που οι υπόλοιπες ιδέες έχουν τις ιδιότητες αυτές. Τώρα, όσον αφορά τις ιδιότητες, τις ιδεώδεις τις λεγόμενες,
αιωνιότητα, αυθαρσία και αυτά, προσπάθησα να δω ότι έχει κάποια σχέση με την αρχή των εναντίον. Με ποια έννοια? Ότι αν κάτι είναι όλοι αναλύωτο και αμετάβλητο, σημαίνει ότι δεν θα γίνει ποτέ το ενάντιό του, δεν θα γίνει ποτέ κάτι άλλο. Ότι με αυτόν τον τρόπο συνδέεται. Και επιπλέον συνδέεται και σε γνωσιολογικό επίπεδο το πώς μπορούμε να γνωρίσουμε κάτι, μια ιδέα, μπορούμε να γνωρίσουμε κάτι που είναι αμετάβλητο, που είναι αναλύωτο και τα σχετικά. Και αυτό κατά τη γνώμη μου σημαίνει για τον Πλάτωνα ότι γνωρίζουμε κάτι όταν δεν θα το μπερδέψουμε ποτέ με κάτι που είναι το ενάντιό του. Στο σημείο αυτό βλέπω με κάποιο τρόπο να συνδέεται η λογική, αν θέλετε, στον Πλάτωνα με την ηθική. Δηλαδή, ότι κάπου εδώ αρχίζει να βρίσκει νόημα η φράση του Σωκράτη ότι κανείς δεν είναι κακός με τη θέλησή του. Δηλαδή, ότι η κακία οφείλεται στην άγνοια. Και η άγνοια σε πολλά σημεία, όπως και στην πολιτεία, παρομοιάζεται με το σκοτάδι. Με την άγνοια ότι κάποιος μπερδεύει κάτι για το ενάντιό του. Μας λέει ότι τέτοιο λάθος μπορούν να το κάνουν ακόμα και οι φιλόσοφοι, οι ιδεώδεις φιλόσοφοι που τους προορίζει για βασιλιάδες στην πολιτεία. Μας λέει ότι η πτώση της ιδανικής πολιτείας που ο Πλάτωνας είχε στο μυαλό του ξεκινάει όταν κάποιοι φιλόσοφοι μπερδέψουν την εποχή που είναι καλή για ζευγάρο. Okay, ακούγεται λίγο παράξενο και περίεργο στην εποχή μας, αλλά έχει κάποιους λόγους τέλος πάντων που ο Πλάτωνας τα λέει όλα αυτά. Αλλά ουσιαστικά μας λέει όταν μπερδέψουν μία εποχή που είναι κατάλληλη για ζευγάρωμα με την ενάντια της που δεν είναι. Δηλαδή αυτό το ζεύγος των εναντίον, μπερδεύω κάτι με το αντίθετό του, είναι πολύ χαρακτηριστικό κατά τη γνώμη μου στον Πλάτωνα και συνδέεται με την έννοια της κακίας. Τώρα, τα όσα μας λέει για το αγαθό, προσπάθησα να το δω αν η ιδέα αυτή του αγαθού, έτσι όπως τη λέει, υπάρχει στον Τίμεο. Γιατί ρητία αναφορά μεν δεν υπάρχει, παρόλα αυτά υπάρχουν εξαιρετικές ομοιότητες αν συγκρίνουμε το ρόλο του Θεού Δημιουργού και το πώς κατασκευάζει τον κόσμο με το ρόλο των φιλοσόφων βασιλιάδων, το πώς βάζουν σε τάξη μία πόλη και πώς βάζουν σε τάξη ακόμα και την ίδια τους την ψυχή. Χρησιμοποιεί ο Πλάτωνας εδώ πέρα τις ίδιες λέξεις. Χρησιμοποιεί τη λέξη κόσμο για τον κόσμο, το φυσικό σύμπαν. Χρησιμοποιεί τη λέξη κοσμίσαντα για την πόλη, οι φιλόσοφοι βασιλιάδες, ή για την ψυχή του ακόμα. Να κοσμήσει κάποιος την ψυχή του, και αυτό σημαίνει να τη βάλει σε τάξη. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η έννοια της τέχνης στον Πλάτωνα παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες και στο σύμπαν και στην πόλη και στην ψυχή. Δηλαδή, είναι μια τακτοποίηση. Και δεδομένου ότι η τακτοποίηση αυτή, όπως ξέρουμε από την πολιτεία, προϋποθέτει την ιδέα του αγαθού, θεωρώ σωστό να συμπεράνουμε ότι το αντίστοιχο ακριβώς πράγμα, την αντίστοιχη ιδέα, έχουμε και στην περίπτωση του Θεού Δημιουργού στον Τίμεο. Τώρα, από εκεί και πέρα υπήρχαν, με προβλημάτισαν κάποια άλλα πράγματα, όπως ποιο είναι το μοντέλο με το οποίο ο Θεός Δημιουργός κατασκευάζει τον κόσμο, τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί κάπου μιλάει για το ιδεώδες ζώο και λέμε τώρα τι είναι αυτό που περιέχει τις μορφές άλλων ζώων, δηλαδή υπάρχει μια αιώνια και αναλύωτη ιδέα, ας πούμε, του αλόγου και ο Θεός Δημιουργός πλάθει τα αισθητά άλογα με βάση αυτή την ιδέα. Ακούγεται μια εύκολη ερμηνεία, αλλά δεν είναι τόσο απλό, γιατί τα ζώα, οι άνθρωποι ως φυσικές υποστάσεις που είμαστε ή ακόμα και τα φυτά προϋποθέτουν κάποιους περιορισμούς που βάζει το υλικό του, δηλαδή προϋποθέτουν με κάποιο τρόπο την ύπαρξη του φυσικού κόσμου. Άρα είναι πολύ δύσκολο να υποθέσουμε ότι ο Θεός Δημιουργός βρίσκει έτοιμο ένα μοντέλο αιώνιο, ανεξάρτητο από το υλικό που χρησιμοποιεί, με το οποίο φτιάχνει τον κόσμο, και ταυτόχρονα να δεχόμαστε ότι αυτό το μοντέλο που έχει στο μυαλό του είναι, πώς το λένε, προϋποθέτει κάποιους περιορισμούς που το ίδιο το υλικό του βάζει. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Ένα άλλο πρόβλημα επίσης ήταν τι ακριβώς, τι σου είναι αυτό το υλικό που έχει στη διάθεσή του. Και υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες
σε αυτό το θέμα, στο οποίο δεν θα ήθελα τώρα να μπλέξουμε σε λεπτομέρειες, εκτός και αν θέλετε εσείς μετά να ρωτήσετε κάτι πολύ συγκεκριμένο στο οποίο να συζητήσουμε. Αυτό που θέλω για να καταλήξω τώρα στο θέμα, το όλο το θέμα του διδακτορικού, ήταν ότι με ενδιέφερε ακόμα και σε αυτές τις λεπτομέρειες να δω αν υπάρχει κάποιο επιχείρημα. Δηλαδή, ότι δεν τα λέει με τη χαλαρή έννοια επειδή του φαντάζουν εύλογα ή γιατί όχι, αλλά ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι, συγκεκριμένες αυστηρές προκείμενες που τον οδηγούν σε αυτά τα συμπεράσματα. Και αυτό ήταν το βασικό μου μέλημα που προσπάθησα να κάνω. Αυτό όσον αφορά το περιεχόμενο. Και πάλι για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε μετά στη συζήτηση, μπορούμε να επανέλθουμε σε λεπτομέρειες. Θα ήθελα, τελειώνοντας, να πω κάτι για το υπόβαθρο, δηλαδή το πώς έφτασα να γράψω τη διατριβή μου με τον τρόπο που την έγραψα. Και στο σημείο αυτό είναι που θέλω να ευχαριστήσω και νιώθω ευγνώμων για τη δουλειά που έχει γίνει στο Πανεπιστήμιο και στο μεταπτυχιακό σεμινάριο και μετά όλα αυτά τα χρόνια με τους καθηγητές μου και με συνεργάτες οι οποίοι είναι εδώ πέρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτή η δουλειά δεν είναι μοναχική, ότι κλείνομαι στο δωμάτιό μου και δουλεύω και δεν κάνω τίποτα. Νομίζω έτσι δεν θα είχα καταφέρει να κάνω απολύτως τίποτα. Είναι ένας ζωντανός διάλογος πάνω από όλο αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Η κάθε φιλοσοφική δουλειά, οι ιδέες, είναι γέννημα μέσα από τη ζύμωση, από συζητήσεις, από διαφωνίες, από αναλύσεις, από το να ακούς διαφορετικές και άλλες απόψεις και σιγά σιγά μέσα από τη ζύμωση αυτή, από τους άλλους ανθρώπους, να καταλήγεις και να φτιάχνεις τις δικές σου ιδέες. Δηλαδή, ναι, η έννοια της πρωτοτυπίας μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει, αλλά κατά κάποιο τρόπο ακόμα και μια πρωτότυπη ιδέα πατάει σαν υπόβαθρο στις συζητήσεις και στις ιδέες άλλων ανθρώπων. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το αναγνωρίζουμε κάθε φορά. Και για να δώσω και πάσα στους καθηγητές μου, θα ήθελα να μιλήσω για τη σπουδαιότητα αυτού του σεμιναρίου, το οποίο το παρακολουθώ από το 2003, βέβαια είναι πάρα πολύ παλιότερο. Θα ήθελα να πω ότι όταν πρωτοξεκίνησα τον πρώτο καιρό να το παρακολουθώ, είχα τις δικές μου ιδέες για τη φιλοσοφία, ότι είναι ότι μπορούμε να γράφουμε ό,τι μας κατέβει, έτσι, ό,τι όμορφο και αφηρημένο μας έρχεται στο μυαλό. Και με αυτή την νοοτροπία είχα φέρει την πρώτη μου φιλοσοφική, όπως την έλεγα, εργασία στον κύριο Καρασμάνη και το βλέπει και μου λέει, αυτό δεν είναι φιλοσοφική δουλειά, είναι για πέταμα. Και από τη μία είχα απογοητευτεί πάρα πολύ, λέω, μα γιατί, αλλά από την άλλη προσπάθησα να καταλάβω τους λόγους, για ποιο λόγο σημαίνει αυτό, δηλαδή τι πήγε στραβά, τι έκανα λάθος. Και μέσα από τη συζήτηση και τις διαφωνίες, την κουβέντα, το πώς δουλεύαμε, από την τριβή που είχαμε από το σεμινάριο αυτό, άρχισα σιγά σιγά να σκέφτομαι, να αναγνωρίζω και να λατρεύω την αξία του φιλοσοφικού επιχειρήματος. Γιατί αυτό είναι και το σημαντικότερο, νομίζω, στη φιλοσοφία. Και αυτό που τη διακρίνει από άλλες μορφές της ιστορίας, της σκέψης και του πνεύματος. Οπότε το σεμινάριο αυτό που κάνουν μαζί και κάνουν ακόμα ο κύριος Καρασμάνης και ο κύριος Καλλιγάς, έπαιξε καθοριστικό ρόλο, είναι κάτι που συνεχίζεται, είναι τώρα πόσο, 12-13 χρόνια που το παρακολουθούμε και δουλεύουμε συνεχώς πάνω στα κείμενα και είναι κάτι που, όπως το νιώθω προσωπικά, σε κρατάει ζωντανό με το αντικείμενο της φιλοσοφίας και σε βοηθάει κάθε φορά να βλέπεις τα κείμενα με τα οποία καταπιάνεις τα αρχαία, με άλλο μάτι, με άλλη φρεσκάδα, κάθε φορά ανακαλύπτεις και κάτι διαφορετικό και εκτιμάς στην τελική την αξία των αρχαίων αυτών φιλοσοφικών κειμένων. Οπότε, σας ευχαριστώ που με ακούσατε, ό,τι άλλο θέλετε το συζητάμε μετά. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Όπως... Όλα αυτά θέλω να σπέψω να πω ότι όπως ανέφερες και εσύ, χρειάζεται κάποιες αναγκαίες συνθήκες για να βγει μια δουλειά τόσο καλή. Και αυτό είναι ένας πολύ καλός επιβλέπων και επιπρόπτης.
Έχεις την πολύ καλή τύχη να έχεις τον Βασίλη Καρασμάνη για επόπτη και επίσης να συμμετείς και στο σεμινάριο του Παύλου του Καλλιδάκη του Βασίλη Καρασμάνη. Πάρα πολύ μεγάλη καλλιτυχία, αγαπημένο μου. Θα ήθελα λίγα λόγια από τον ίδιο τον Βασίλη τον Καρασμάνη για το θέμα. Ήρθα στην Ελλάδα στο Πολυτεχνείο, ξεκίνησε αυτό το σεμινάριο, ήταν 1988. Στην αρχή το κάναμε με τον Διονύση Αναπολιτάνο στο Πολυτεχνείο κάτω στο Πατησίο. Μετά μεταφερθήκαμε πάνω, άρχισε και ο Παύλος Μεφυγάς να συνεισφέρει και πολλοί άλλοι έχουν περάσει. Πάρα πολλά παιδιά έχουν περάσει το σεμινάριο, μπορώ να πω ότι από τα νεότερα παιδιά, όλοι όσοι έχουν πάρει θέση αρχαίας φιλολογίας τα τελευταία 20-25 χρόνια σε πανεπιστήμιο, όλοι περάσαν από αυτό το σεμινάριο με το ένα ή άλλο τρόπο. Όχι ήταν όλοι μαθητές των καθαρών, περάσαν για ένα εξάμεινο, για ένα χρόνο κλπ. Έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, όπου στηρίχθηκε στον τρόπο που αναλύαμε τα αρχαία κείμενα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως τα έμαθα εγώ τουλάχιστον στην Οξφόρδη. Και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολλά παιδιά. Γιατί έχουμε ένα συγκεκριμένο κείμενο, δηλαδή ένα συγκεκριμένο κείμενο, Πλάτων, Αριστοτέλη, ανάλογα, και δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κείμενο, κάνοντας σοβαρή λογική και φιλοσοφική ανάλυση. Είναι κάτι που δεν μαθαίνεται. Και για να μαθευτεί θέλει χρόνια. Πολλοί νομίζουν ότι διαβάζω δύο φιλοσόφους και μετά κάθομαι και γράφω κάτι. Αυτά, όπως είπε ο Θανάσης, είναι για πέταμα. Και βέβαια οφείλω να ομολογήσω ότι δυστυχώς στην Ελλάδα το πιο πολύ είναι για πέταμα. Καλύτερα γράφεις λίγα και καλά παρά ράφια στα βιβλιοπωλεία τα οποία να μην αξίζουν τίποτα. Εδώ κάνουμε αυτή τη δουλειά, γιατί κάνουμε χωρίς διαφημίσεις, χωρίς τίποτα. Θεωρούμε ότι είναι καλύτερο να βγάλεις 3, 4, 5 καλούς φοιτητές που να κάνουν διεθνή καριέρα, παρά να διαφημίζεσαι. Αυτό είναι και με αυτόν τον τρόπο προχωρεί αυτό το σεμινάριο μέχρι σήμερα και θα προχωρήσει όσο αντέχουμε. Διότι ο χρόνος περνάει, το ξέρω. Ο Θανάσης εντάχθηκε σε αυτή την ομάδα από το 3 ή το 4, από το 3. Το Θανάση αμέσως τον είδα σαν ένα παιδί που είχε κάτι. Είχε κάτι. Αλλά αυτό το κάτι ήθελε δούλευα πολύ. Και ο Θανάσης δούλεψε πολύ και πολλά χρόνια. Μπορώ να πω, το διδακτορικό του άργησε να το τελειώσει. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια ζυμωνόταν. Τον έχει κάτι καλό. Κάθε χρόνο γινόταν και καλύτερο. Και συνεχίζει. Και νομίζω ότι θα αποδειχθεί ένας πολύ καλός σκόλαρ λόγιος ή μελετής αρχαίας φιλοσοφίας, αρκεί να του δοθούν βέβαια και κάποιες δυνατότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον στις μέρες μας στην Ελλάδα. Αυτό ισχύει για το Θανάση, αλλά και για άλλα παιδιά, τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να βρουν καμιά θέση. Και η καλύτερη τους θα είναι να φύγουν στο εξωτερικό. Όχι, μιλάω αντικειμενικά, Το τι έχει συμβεί, το τι καταστροφή έχει συμβεί τα τελευταία 4 με 5 χρόνια στα πανεπιστήμια, δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Απ' έξω. Πραγματικά δεν μπορείτε να το διανοηθείτε. Το τι καταστροφή. Πώς έχει χτιστεί κάποιο. Και ερχόντουσαν σαν νέα παιδιά που κάναν πολύ καλές σπουδές στο εξωτερικό, άρχισαν να γυρνάνε πίσω από το 80, από το 90 πιο πολύ, δεκαετία του 90 περισσότερο, 2000, και πως τώρα όποιος νέος έχει, πραγματικά μπορεί να έχει μια καριέρα διεθνή, θα παρατάει και φεύγει. Τα νέα τα παιδιά που έχουν πραγματικά ικανότητες, όλα θέλουν να φύγουν και κανένα δεν θέλει να γυρίσει. Παλιά φεύγανε, τα στέλνανε γυρίσει. Καλά πανεπιστήμια στο εξωτερικό και θέλανε να γυρίσουν τους ανθρώπους. Τώρα φεύγουν και δεν θέλουν να γυρίσουν με τίποτα μόνο για τουρισμό. Αυτή είναι το τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Και
Βέβαια, όλα αυτά οφείλονται στα γνωστά προβλήματα που ξέρουμε, τα πολιτικά. Ποιος και εκείς δεν νοιάζεται για το πολιτικό, μόνο στα λόγια. Μόνο στα λόγια. Ποτέ δεν νοιάζονται, ούτε ξέρουν, ούτε καταλαβαίνουν, ούτε ενδιαφέρονται. Λοιπόν, οφείλω να το ομολογήσω. Ο Θανάσης είχε μια πρόοδο, λοιπόν, σοβαρή και σταδιακή στο μεταπτυχιακό του, το οποίο το τέλειωσε πολύ καλά. Έκανε μια διπλωματική μαζί μου πάνω στο δημιουργό, στο Τίμεο. Και όταν αργότερα θέλησε να συνεχίσει διδακτορικό, κάναμε αρκετές συζητήσεις και συζητήσαμε αυτό το πρόβλημα των πρώτων αρχών, το οποίο είναι ένα τεράστιο θέμα, αλλά ξεκίνησε την πρώτη χρονιά και το δούλευε πιο γενικά, ακριβώς για να μπορέσει και να βρει προς τα πού θα καταλήξει. Τελικά κατέληξε στον Τίμεο, τον οποίο ήδη τον είχε δουλέψει από μία άποψη, όχι βέβαια το θέμα του πρόβλημα, ήταν μόνο δημιουργός στη διπλωματική του. Και έτσι κατέληξαμε σε αυτό το θέμα της πρώτης στο φυσικό κόσμο. Ο Τίμεος είναι ο διάλογος για το φυσικό κόσμο, για τη φύση. Είναι ένας διάλογος με αυτή την έννοια περίεργος. Γιατί ξέρετε ότι ο Πλάτωνας απαξιεί λίγο τον φυσικό κόσμο. Ο βασικός κόσμος είναι ο κόσμος των ιδεών, αυτός είναι ο κόσμος της γνώσης, των απόλυτων αληθιών κτλ. Άρα ο φυσικός κόσμος είναι κάτι δεύτερο. Και γι' αυτό και ο Πλάτωνας παντού λέει ότι αυτά που λέει εδώ, όπως είπε και ο Θανάσης βέβαια, είναι ένας εύλογος λόγος ή μύθος. Μα είναι παραμύθια αυτά που λέει ο Πλάτωνας, δεν είναι φυσική θεωρία, δεν είναι φυσική επιστήμη, βεβαίως και είναι φυσική. Αλλά η φυσική επιστήμη, επειδή έχει να κάνει με τον κόσμο, τον δικό μας, ο οποίος σε μεγάλο βαθμό είναι Ηρακλήτιος και ο Πλάτωνας το παραδέχεται, είναι ο κόσμος του γίγνεσθε, της μεταβολής. Δεν μπορούμε σε αυτόν τον κόσμο να έχουμε αιώνιες αλήθειες, άρα οποιαδήποτε φυσική επιστήμη για τον Πλάτωνα και του Αϊνστάιν και του Μπορ είναι οικός μύθος. Το ότι λέει ότι είναι λοιπόν εύλογος μύθος δεν σημαίνει ότι αυτό δεν έχει βάση. Η φυσική επιστήμη από τη φύση της είναι μια κατηγορία πιο κάτω στην αυστηρή λογική αναγκαιότητα και γνώση που δίνει η γνώση των ιδεών. Επομένως, δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι ο Πλάτωνας μας λέει παραμύθια. Ο Πλάτωνας μας κάνει μια φυσική θεωρία, η οποία είναι πολύ σοβαρή και τη θεωρεί πιθανότατα και την πιο καλή επιστημονική φυσική προσέγγιση από τους σύγχρονους του ή τους προσωπικούς που διατυπώνανε αντίστοιχες θεωρίες. Αυτό είναι κάτι σημαντικό γιατί πολλοί κόσμοι τα μπερδεύει αυτά τα πράγματα. Ο διάλογος αυτός χωρίζεται σε τρία μέρη, πέρα από την εισαγωγή που μιλάει και μας βάζει λίγο την Ατλαντίδα, αυτή την ξαναπίσω παιδεία. Είναι τα έργα του νου. Είναι πώς ο νους, ο δημιουργός, με τα πρότυπα της ιδέας, φτιάχνει τη δομή του κόσμου και βάζει τις βασικές αρχές του να δομηθεί ο κόσμος σύμφωνα με την αγαθότητά του. Είναι τα έργα της ανάγκης. Βέβαια τις ανάγκες ή οι αιτίες του νου και οι αιτίες ανάγκης, να το πούμε και έτσι. Τις ανάγκες είναι οι αναγκαιότητες που διέπουν την ύλη. Ο δημιουργός δεν κάνει τίποτα έτσι από μόνο. Γιατί είναι δημιουργός. Δημιουργός είναι όλοι τεχνίτες. Λεγόντως ο δημιουργός. Ο δημιουργός είναι τεχνίτες. Ο τεχνίτης έχει υλικά και τα μεταποιεί. Τα φτιάχνει κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν και ο δημιουργός αυτός έχει υλικά, έχει την ύλη, η οποία είναι μια άτακτη ύλη, σε μια τελείως άτακτη μορφή, που αυτή την άτακτη ύλη πρέπει να την φέρει σε τάξη με βάση τις προδιαγραφές του νου, τη συμμετρία, μαθηματικές σχέσεις, όλα αυτά τα πράγματα. Μαθηματικά παίζουν τεράστιο ρόλο. Η ύλη όμως έχει και κάποιες δικές της αναγκαιότητες. Αυτή είναι η αιτίες της ανάγκης. Εξετάζει λοιπόν το πρώτο μέρος αιτίας του νου, δεύτερο μέρος αιτίας ανάγκης και μετά πώς οι δύο αυτές οι αιτίες συνδυάζονται μεταξύ τους για να
φτιάξουν όλα τα άλλα. Η αντίληψη είναι η εξής, ότι αν αφήσεις την ύλη από μόνη της, αυτή έχει πάρα πολλές δυνατότητες να συμβούν διάφορα πράγματα. Μέσα από τις διάφορες τυχαίες εναλλαγές ή τυχαίες συγκρούσεις ατόμων, πραγμάτων, πράγματων, έχει ατομική θεωρία, γι' αυτό είπα το. Γιατί να γίνει αυτό ή το άλλο ή το άλλο. Μπορεί δηλαδή σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις που κάποια άτομα ή μπορεί να βρεθούν μεταξύ τους, να υπάρχουν 10, 20, 50 διαφορετικές πιθανότητες ή δυνατότητες να γίνει κάτι. Γιατί γίνεται αυτό και όχι το άλλο. Εκεί είναι που επεμβαίνει ο δημιουργός και οδηγεί την ύλη προς τη μία από τις πολλές κατευθύνσεις, η οποία είναι πάει ανάλογα με την αγαθότητά του, με το μοντέλο που έχει στο νου του, έχει φτιάξει ένα μοντέλο με βάση τις ιδέες και την αγαθότητά του ώστε να δώσει το καλύτερο αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα τεχνίτη που προσπαθεί με τα υλικά που έχει να φτιάξει αυτό που όσο το δυνατόν είναι καλύτερο. Αυτό το όσο το δυνατόν είναι καλύτερο δεν μπορεί να είναι τέλειο, αλλά όσο το δυνατόν καλύτερο. Γιατί μόνο και μόνο ότι έχουμε την ύλη δεν μπορεί να είναι τέλειο. Η ύλη είναι πηγή ατέλειας. Αυτός είναι λίγο πολύ ο διάλογος και ο Θανάσης εδώ προσπάθησε να βρει τις πρώτες αρχές από τις οποίες δομούνται τα επιχειρήματα σε όλο το διάλογο, στα έργα του νου, στα έργα της ανάγκης, για να οδηγηθούν σε αυτά τα πράγματα. Διότι ο Πλάτωνας, παρόλο που μιλάει στη διαλογική μορφή, ό,τι λέει στηρίζεται σε επιχειρήματα. Μπορεί να διαβάσουμε ένα διάλογο και να μην καταλάβουμε τα επιχειρήματά του, διότι μένουμε στην επιφάνεια. Πρέπει να δουλέψουμε πιο κάτω, να σκάψουμε για να βρούμε τα επιχειρήματα και σε ποιες προκείμενες στηρίζονται και σε ποιες αρχές, όπως δεν λέγονται πολλές φορές ρητά, όπως θα τα πει ο Αριστοτέλης. Πλάτωνα είναι και λόγω τέχνης. Και ακόμα, αν σκάψουμε ακόμα παρακάτω, μπορούμε να βρούμε άλλα πράγματα. Το γιατί το λέει ο Πλάτωνας, τι έχει στο μυαλό του, πού θέλει να οδηγήσει τη σκέψη του, πώς η σκέψη του αυτή τροποποιείται με προηγούμενη σχέση πράγματα που έχει σε άλλους διαλόγους ή επεκτείνει τη σκέψη του κτλ. Έτσι ο Πλάτωνας έχει επίπεδα, τουλάχιστον τρία επίπεδα που σκάβεις για να πας στο πιο βαθύ, το οποίο είναι το πιο βαθύ φιλοσοφικό. Πολλές φορές φαίνεται εύκολο. Όλοι έχουν διαβάσει το συμπόσιο, περισσότερο συμπόσιο, και το έχει αγαπήσει και το έχει δει περισσότερο από λογοτεχνική σκοπιά. Ο Θανάσης δούλεψε αρκετά λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα και οφείλω να ομολογήσω ότι έκανε μια πολύ καλή δουλειά. Είχαμε και τις διαφωνίες μας, είχαμε και πράγματα που άλλαξε. Ειδικώς είχαμε τον νόμο των εναντίον με το αγαθό. Είχε κάποιες ιδέες που ήταν ίσως κάτι να πολύ πιο τραβημένες. Τις κατάλαβε, το έφερε πιο κοντά το θέμα. Και νομίζω ότι τελικά είχε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Και σε αυτή τη δουλειά μπορεί να σταθεί, να βασιστεί για να προχωρήσει σε μερικές δημοσιεύσεις και από εκεί και πέρα, σε ό,τι μπορέσει να κάνει, είτε βρίσκοντας κάποια θέση εδώ ή κάτι να κάνει και να υπάρξει, είτε στο εξωτερικό, αυτό είναι κάτι που θέλει πολλή προσπάθεια και όπου εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τόσο πολύ όσο επιβλέποντας τη δημιουργία, γιατί είναι εξαρτάται και από πολλούς άλλους παράγοντες. Θανάση, πράγματι έκανε μια καλή δουλειά και μακάρι να μπορέσει να συνεχίσει και κάποια στιγμή να μπορέσει να βρει μια θέση να διδάξει, γιατί έχει και όρεξη. Και όχι μόνο στον Πλάτωνα, αλλά όλα αυτά τα χρόνια έχει κατανοήσει και σύγχρονη φιλοσοφία και μπορεί να έχει πάρα πολλά πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση του Βασίλη Παγκοσμάνη. Με βάση το γεγονός ότι όπως ανέφερε και ο Θανάσης, όλη αυτή η δουλειά γίνεται μέσα από ένα διάλογο,
Θα ήθελα λίγο τον Παύλο τον Καλλιγά να μας πει κάποια λόγια για την όλη, το όλο το κλίμα τέλος πάντων το οποίο έχει δημιουργηθεί, μέσα στο οποίο από ό,τι κατάλαβα δημορφώθηκε και η σκέψη του Θανάση. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ το περιοδικό, τα κριτικά για την πρωτοβουλία του να βραβεύει τις διατριβές των νέων ανθρώπων που ασχολούνται με τη φιλοσοφία. Νομίζω ότι είναι το είδος της ενθάρρυνσης που είναι απαραίτητο να γίνεται και να συμβαίνει σε μια κοινότητα η οποία δεν έχει πολλές τέτοιες ευκαιρίες να συζητήσει το έργο νέων ανθρώπων, να το αναδείξει και να το ενθαρρύνει, να τους δώσει κίνητρο για να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν αυτό το οποίο έχουν ξεκινήσει να κάνουν με τις σπουδές τους. Και βεβαίως η φιλοσοφική έρευνα είναι κάτι το οποίο θέλει πολύ χρόνο και καμιά φορά μια ολόκληρη ζωή για να αποδώσει τους πλήρως τους καρπούς. Λοιπόν, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες όπως αυτή των περιστών είναι νομίζω παίζουν ένα πάρα πολύ ουσιαστικό ρόλο. Το δεύτερο που ήθελα να πω είναι σχετικά με το σεμινάριο, επειδή έγινε αρκετή κουβέντα για το σεμινάριο που κάνουμε εδώ και μερικά χρόνια με τον Βασίλη Περασμένη και στο οποίο βέβαια συμμετείχε ο Θανάσης και εξακολουθεί να συμμετέχει. Βεβαίως πιστεύουμε ότι τα παιδιά, οι φοιτητές δηλαδή που συμμετέχουν σε αυτό ωφελούνται πολύ, αλλά εκτός από τους φοιτητές ωφελούμαστε και εμείς. Και είναι ενδιαφέρον ότι με τα χρόνια έχουμε διαπιστώσει ότι διαμορφώνεται ένα είδος εθισμού με αυτό το σεμινάριο. Έτσι ώστε ακόμα και φοιτητές που έχουν τελειώσει, έχουν πάρει το δακτορικό τους όπως το Θανάση, αλλά και πολλοί άλλοι, εξακολουθούν να έρχονται. Δεν μπορούν να σταματήσουν αυτή τη συνήθεια. Κάθε Τρίτη να εμφανίζονται και να διαβάζουμε μαζί κείμενα αρχαίας φιλοσοφίας. Γιατί? Διότι είναι ένα σεμινάριο το οποίο δεν έχει ως σκοπό να πληροφορήσει ή τέλος πάντων να προσχωρήσει κάποιο είδους γνώση όσον αφορά ένα αντικείμενο το οποίο όταν το γνωρίζει κανείς δεν έχει τίποτα άλλο να μάθει. Είναι περισσότερο μια διεργασία, είναι μια εξάσκηση σε μια δραστηριότητα η οποία κατά κάποιο τρόπο γονιμοποιεί τον εαυτό της και ρεθίζει το μυαλό στη σχέση του με τα αρχαία κείμενα. Ένα από τα σημαντικά στοιχεία στα αρχαία φιλοσοφικά κείμενα, όπως είναι αυτά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, είναι ότι δεν επιδέχονται μιας ερμηνείας. Ανοίγουν δρόμους. Και κάθε εποχή, από την εποχή που γράψανε αυτοί οι άνθρωποι, τον 4ο αιώνα του Χριστού, ως τις μέρες μας, κάθε εποχή έχει να δώσει τη δική της ερμηνεία σχετικά με αυτά τα κείμενα. Ερμηνείες οι οποίες ενδιαφέρουν πολλές φορές ριζικά μεταξύ τους. Αλλά το γεγονός ότι ενδιαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους δεν απαξιώνει τις με προς όφελος των άλλων. Απλώς κάθε ερμηνεία αντιπροσωπεύει την εποχή στην οποία έχει διεκδοθεί. Λοιπόν, και εμείς σήμερα, ως συνεχιστές αυτής της παράδοσης, προσπαθούμε να δώσουμε μια σημερινή ερμηνεία, η οποία να είναι όσο γίνεται να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της θεωρητικές ανάγκες που έχει ο σημερινός άνθρωπος. Και επομένως δεν διστάζουμε να χρησιμοποιήσουμε καμιά φορά κριτικά εργαλεία παρμένα από τη σύγχρονη φιλοσοφία. Σεβόμενοι όμως πάντα το κείμενο. Λοιπόν, η δουλειά του Θανάση νομίζω ότι αντιπροσωπεύει αυτή την ακριβώς την προσέγγιση. Για μένα το μεγάλο της προσόν είναι ότι έχει ζωντάνια. Δείχνει δηλαδή ότι ο συγγραφέας σκέφτηκε πάνω στα κείμενα, προβληματίστηκε, προσπάθησε να αρθρώσει τα επιχειρήματα με έναν κατανοητό για το σημερινό αναγνώστη τρόπο.
να αναδείξει τις συνεκτικότητες που υπάρχουν και το πώς σχετίζονται τα εγκλήματα με φιλοσοφικά ενδιαφέροντα τρόπο, αλλά ταυτόχρονα έκανε όλη αυτή τη δουλειά μένοντας συνεχώς προσιλωμένος στο κείμενο που κάθε φορά εξέτασε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να η διατριβή του να είναι λιγότερο, πώς να το πω, βυθισμένη στη δευτερεύουσα βιβλιογραφία από ό,τι καμιά φορά συνηθίζεται σε τέτοιες δουλειές. Δεν θα βρείτε τόσο πολλές υποσημειώσεις όπως σε άλλες παρόμοιες εργασίες που είναι τεράστιες βιβλιογραφίες, χιλιάδες υποσημειώσεις, το τι είπε ο ένας και ο άλλος. Βεβαίως, πολλές από τις συζητήσεις που έχουν γίνει για αυτά τα κείμενα τις έχει λάβει υπόψη του ο Θανάσης και δίνει τις απαιτούμενες παρακολουθές, αλλά έχει επιλέξει τα στοιχεία αυτά από τη δευτερεύουσα βιογραφία που άπτονται του δικού του προβληματισμού, έτσι όπως τον αναδεικνύει μέσα από την εξέταση των συγκεκριμένων κειμένων τα οποία έχει μπροστά του. Αυτή η προσήλωση στο κείμενο είναι για μένα μια μεγάλη αρετή. Και είναι μια αρετή διότι αποφεύγει σε μεγάλο βαθμό τον σχολαστικισμό. Έχω βαρεθεί να βλέπω βιβλία ολόκληρα, τα οποία προέρχονται από διατριβές, και που διαβάζει κανείς πέντε κεφάλαια στην αρχή, τι είπε ο ένας και ο άλλος, και γιατί ο ένας είχε δίκιο και ο άλλος είχε άδικο, και πώς θα μπορούσε να πει ο ένας να απαντήσει στον άλλο. Και τελικά χάνουμε χρόνο αναδειφώντας συζητήσεις, οι οποίες πολλές φορές δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με το θέμα περί του οποίου πρόκειται και στην πορεία αυτή ξεχνάμε το τι είπε ο ίδιος ο Πλάτων και ο ίδιος ο Αριστοτέλης. Λοιπόν, η δουλειά του Θανάση είναι διαρκώς εστιασμένη πάνω στο κείμενο και χρησιμοποιεί τη δευτερεύουσα βιβλιογραφία μόνο για να φωτίσει πιθανές ερμηνείες, οι οποίες όμως συνεισφέρουν στο να διαμορφώσει το ίδιο τη δική του άποψη. Λοιπόν, από αυτή την άποψη νομίζω ότι μεθοδολογικά είναι ένα πρότυπο της αυτό το οποίο έχει παρουσιάσει ο Θανάσης. Παρόλο που μερικές φορές μπορεί να έχει πικράνει μερικούς συγγραφείς της δευτερεύου που ανήκουν στους άλλους σχολιαστές που έχουν ασχοληθεί με το ίδιο κείμενο, όχι γιατί τους περιφρονεί, αλλά γιατί θέλει να προβάλλει τη δική του αντίληψη και ερμηνεία για το θέμα με ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό τρόπο. Τώρα, υπόθηκε και πριν ότι το θέμα αυτό, το πρώτο ραγόν της φυσικής φιλοσοφίας του Πλάτων, είναι λίγο παράδοξο. Διότι στο κάτω-κάτω ο κόσμος, ο αισθητός κόσμος για τον Πλάτων, είναι ένας κόσμος φαινομένου, ένας κόσμος φαινομενικότητας. Ένας κόσμος του όντου. Το όντου και τον Πλάτωνα απαρτίζεται από τις ιδέες. Είναι ο ιδεατός κόσμος. Λοιπόν, πώς μπορούμε να αναζητούμε πρώτες αρχές σε ένα χώρο ο οποίος εξ υποθέσεως δεν είναι πρώτος ο ίδιος. Είναι ο ίδιος παρεπόμενο ή επιφαινόμενο πραγμάτων τα οποία τον υπερβαίνουν. Ωστόσο, ο Πλάτων αρκετά νωρίς επίπεδο διατυπώνει μια πολύ ενδιαφέρουσα αρχή, η οποία δεν έχει πάντα προσεχθεί στην έρευνα με έμφαση που θα έκανε. Διατυπώνει, είναι ο πρώτος ο οποίος διατυπώνει με μεγάλη ακρίβεια την αρχικό από χρόνους λόγου, όπως συνηθίζουμε να λέμε στα νεότερα χρόνια. Λέει δηλαδή ότι από όλα τα πράγματα που γίνονται, όλα τους γίνονται για κάποια αιτία. Δεν υπάρχει τίποτα που να γίνεται χωρίς να υπάρχει αιτία για την οποία γίνεται. Αυτό μας φαίνεται ίσως αυτονόητο, αλλά είναι μια πολύ σημαντική αιτία. Διότι αποκλείει περιπίνει την τυχαιότητα, την ανεξέλεγκτη ανάδυση φαινομένων χωρίς να προϋποθέτουν κάποια αιτία. Αυτό είναι κατά σειρά το πράγμα. Και όμως, στην προγενέστερη φιλοσοφική σκέψη, τέτοιου είδους ιδέες συναντούσε κανείς αρκετά συχνά. Δηλαδή, ακόμα και στον ατομισμό του Δημοκρίτου υπάρχουν στοιχεία τα οποία αποδίδονται σε
παράγοντες καθαρά τυχαία. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο αποκλείεται τελείως από το, την ανάλυση του κάτωνα και που δημιουργεί την απέτηση, του ιστοποιείου του κάτωνα, να μας δώσει τις αιτίες για τις οποίες παράγονται τα φαινόμενα αυτά τα οποία αποτελούνται μες στην πρόκληση. Λοιπόν, οι αιτίες αυτές δεν μπορεί να είναι αιτίες καθαρά μηχανικές, δεν μπορεί να είναι αιτίες δηλαδή ότι το ένα φαινόμενο οφείλεται στο ότι έχει προηγηθεί ένα άλλο φαινόμενο, γιατί αυτό δεν είναι λύτες εξήγηση. Εφόσον τα ίδια τα φαινόμενα δεν είναι αυτοτελή, δεν έχουν αυτοτελή υπόσταση, αλλά είναι φαινόμενα ενός μιας πραγματικότητας που υπόκειται σε αυτά, οι πρώτες αρχές των όσων συμβαίνουν θα πρέπει να αναζητηθούν έξω από τον κόσμο των φαινομένων. Και εκεί είναι που ο Θανάσης βρίσκει πεδίο για να διερευνήσει αυτές τις υπεραισθητές αρχές που αισθητούν τον κόσμο. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο και στην αρχαιότητα είχε απασχολήσει τον πλατωνισμό σε για πολλά χρόνια είχαν εκφραστεί διάφορες ποικίλες μορφές απαντήσεων το ποιες ήταν τελικά οι πρώτες αρχές της ιστορίας του Πλάτων όσον αφορά τον αισθητό φόρο. Συνήθως οι απαντήσεις που γινόντουσαν από τα περίοδο του λεγόμενου μεσοπλατωνισμού προφορικά από τα κουλιά, το τέλος της ελληνιστικής εποχής και μετά, ήταν ότι οι αρχές αυτές είναι τρεις. Είναι ο ιστορικός, είναι ο κόσμος των ιδεών και είναι και η χώρα. Από αυτό το τριμερές σχήμα απουσιάζει η τέταρτη από τις αρχές που παρουσίασε ο Θανάσης, δηλαδή το αγαθό. Αλλά ο λόγος που απουσιάζει... Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ακούγεστε. Ακούγεστε. Όχι, καλά. Επάνω, τουλάχιστον. Θέλετε λίγο το μικρόφωνο. Κοντά. Ακούγεται κάποιος κάτι. Νομίζω ότι δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί. Δώσε το δικό μου. Μάλλον δεν λειτουργεί. Εγώ ακούγομαι. Όχι, λειτουργεί όμως. Τώρα ακούγομαι. Ναι. Λοιπόν, συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, έλεγα ότι στον αρχαίο πλατωνισμό η ανάλυση του προβλήματος, έτσι όπως το έθεσε ο Θανάσης, των αρχών, δηλαδή του φυσικού κόσμου, γινόταν με βάση ένα τριμερές σχήμα του δημιουργού, του κόσμου των ιδεών και της χώρας, δηλαδή του υλικού υποβάθρου, ας πούμε. Απουσιάζει από αυτό το τριμερές σχήμα το τέταρτο από η τέταρτη από τις αρχές για τις οποίες μίλησε ο Θανάσης, το αγαθό. Αλλά ο λόγος που απουσιάζει είναι διότι κατά την αντίληψη των πλατωνικών της μεταελληνιστικής περίοδου, ο δημιουργός ενσωματώνει και το στοιχείο της αγαθότητας. Ο ίδιος ο δημιουργός είναι γενός αγαθός. Έχει αγαθές προθέσεις. Θέλει να κάνει το καλύτερο, τον καλύτερο δυνατό κόσμο. Και όχι μόνο αυτό. Είναι ενδιαφέρον πώς αυτή η τάση για την συμπίκνωση των αρχών του φυσικού κόσμου στον πλατωνισμό παίρνει στα χρόνια του χριστιανισμού μία επιπλέον τροπή. Ήδη στον Φίλωνα τον Ιουδαίο, έναν Ιουδαίο της Αλεξάνδρειας, ο οποίος είναι πρόδρομος της χριστιανικής ανάγνωσης του Τιμαίου, ο κόσμος των ιδεών ενσωματώνεται και αυτό στον δημιουργό. Οι ιδέες, δηλαδή, οι πλατωνικές ιδέες, γίνονται διανοήματα του δημιουργού. Ο δημιουργός ο ίδιος σκέφτεται τις ιδέες, οι ιδέες είναι σκέψεις του δημιουργού και είναι σκέψεις στην προσπάθειά του να εκδηλώσει την αγάπη του για τον κόσμο και επομένως την αγαθότητά του. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτός ο προβληματισμός γύρω από τα αίτια του
φυσικού κόσμου στον Πλάτωνα είναι και ένας καμβάς πάνω στον οποίο μπορεί κανείς να διερευνήσει την εξέλιξη του πλατωνισμού σε όλη την αρχαιότητα, ακόμα και στα χρόνια του χριστιανισμού. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο από μια μεριά έχει γενές φιλοσοφικό ενδιαφέρον, έχει σίγουρα κεντρική σημασία για την κατανόηση του πώς ο Πλάτωνα αντιλαμβάνεται τη σχέση του ιδεατού κόσμου με τον αισθητό, αλλά επιπλέον είναι και μία πύλη εισόδου για τη μελέτη της εξέλιξης του πλατωνισμού σε όλη την περίοδο της αρχαιότητας. Επομένως είναι ένα θέμα ταυτόχρονα και συναρπαστικό αλλά και γόνιμο. Και ελπίζω ότι ο Θανάσης θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει την έρευνά του και να δει και τις άλλες προεκτάσεις που μπορεί να δώσει στην αναζήτησή του, για την οποία είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να περιμένουμε πολλούς περισσότερους και πολύ ωραίους καρπούς από τον Θανάση. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να αφήσουμε χρόνο για κάποια συζήτηση. Ευχαριστούμε λοιπόν για κύριο Καλλικά. Εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις, ευπρόσδεκτες είναι. Εγώ απλά να αναφέρω ότι από ό,τι είδα βγήκε τώρα στο Δευκαλείο να μια εργασία έτσι να έχω και το μη φιλοσοφικό επόμενο. Λοιπόν, αναγκαίες συνθήκες. Λοιπόν, ήθελα να αναφέρω ότι στο Δευκαλείο από ό,τι είδα βγήκε και οι εργασίες για το Φέδωνα, για την ιδιότητα στο Φέδωνα, σκάκτηρη. Οπότε πράγμα που σημαίνει ότι όντως δεν έχεις εγκαταλείψει την ιδέα των δημοσιεύσεων, δεν είναι ιδέα να συνεχίσεις να ασχολείσαι με τη φιλοσοφία. Θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια τι ακριβώς γίνεται από εδώ και πέρα, πώς το βλέπεις εσύ προσωπικά. Απλά να αναφέρω κιόλας και ένα τελευταίο ότι είμαστε και πολύ ευτυχείς που υπάρχει και ο Δευκολένης, δηλαδή και ένας χώρος όπου να μπορεί κάποιος να δημοσιεύσει στην Ελλάδα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν ανακατεμένος και ο κύριος Καλλικάς παλιότερα, όπως θυμάμαι και τώρα ίσως, με το περιοδικό. Και οι δύο, και ο κύριος Καλλικάς, αλλά τίποτα δεν είναι τυχαία. Λοιπόν, αν θες να μας πει λίγα λόγια πρωτού δώσουμε το λόγο και στους ανθρώπους που είναι εδώ, πώς βλέπεις τη δική σου την ενασχόληση από εδώ και πέρα, όχι τόσο πολύ τι έχεις προγραμματίσει συγκεκριμένα, αλλά απλά κάποιο όραμα, τέλος πάντων, τι σκέφτεσαι, πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες να γίνει. Ωραία. Όταν ξεκίνησα να γράφω τη διατριβή, είχα την εντύπωση ότι τελειώνοντας, θα πω τα έχω τελειώσει όλα, τα έχω μάθει όλα, τα έχω καταλάβει, πάμε για κάτι άλλο. Αλλά διαπίστωσα ότι ισχύει το ακριβώς αντίθετο τελειώνοντας, ότι τώρα είναι η αρχή. Δηλαδή, ακόμα για όλες τις απαντήσεις που προσπαθώ να δώσω, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα για άλλες ερμηνείες, ότι τίποτα δεν έχει κριθεί οριστικά και επομένως, κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ είναι να εμβαθύνω στα ίδια αυτά ερωτήματα. Όπως είπε και ο κύριος Καλλικάς, να εξετάσω περισσότερο και βαθύτερα και τις ερμηνείες άλλων σχολιαστών Πλάτωνα. Επίσης, είναι μια δουλειά που σχολιαστές, σύγχρονοι σχολιαστές συνεχίζουν, δημοσιεύουν καινούργια πράγματα. Ο διάλογος συνεχίζεται δηλαδή στην διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Θέλω να είμαι ενήμερος, τον βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέροντα και να εμβαθύνω σε κάθε συγκεκριμένο θέμα από αυτά που έθεσα συνολικά. Ένα, όπως είπα, είναι η έννοια του υποδείγματος, δηλαδή αυτό το μοντέλο που ο δημιουργός κοιτάζει και με βάση το οποίο φτιάχνει τον κόσμο που φτιάχνει. Είναι το θέμα πάρα πολύ δύσκολο και ουσιαστικά στο κεφάλαιο αυτό κατέληξα να δείξω τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν υπάρχει ακριβώς μία ξεκάθαρη, οριστική και τελειωτική απάντηση. Η γνώμη μου είναι ότι μπορούμε να το δούμε με δύο τρόπους. Το ένα ότι ως υπόδειγμα είναι η θεωρία των ιδεών. Το άλλο ότι είναι κάτι που ένα μοντέλο στο οποίο παρεμβαίνει και ο ίδιος ο δημιουργός, δηλαδή παίρνει στοιχεία από τη θεωρία των ιδεών από τη μια και από την άλλη, όπως είπε και ο κύριος Καρασμάνης, λαμβάνει υπόψη του τους περιορισμούς της ανάγκης και με βάση αυτό φτιάχνει ένα μοντέλο. Είναι μεγάλο το ζήτημα και πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Θα ήθελα να το δω επισταμμένος και επιπλέον να εξετάσω αυτή τη δουλειά σε σχέση και με άλλους διαλόγους του Πλάτωνα. Κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον που δεν είπα πριν ήταν η συνοχή που βλέπουμε μέσα στους τρεις αυτούς διαλόγους, δηλαδή το Φέδωνα, την Πολιτεία και τον Τίμεο. Δηλαδή ότι
αλληλοϋποστηρίζονται τα έργα αυτά. Δεν βλέπουμε κάτι να πούμε ότι εγκατέλειψε αυτή την ιδέα, λέει κάτι άλλο ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το ένα έργο μπορεί να στηρίξει το άλλο. Θα ήθελα να το δω αυτό και στους υπόλοιπους διαλόγους, εάν υπάρχει. Ή εάν δεν υπάρχει, τι είναι αυτό που αλλάζει. Όπως για παράδειγμα, τα μέγιστα γέννη στο σοφιστή. Ήταν μέρος της αρχικής φιλοδοξίας της διατριβής να τα πιάσω όλα αυτά, αλλά το θέμα ήταν τεράστιο. Δηλαδή, δεν θα τελειώνω τώρα. Οπότε προτίμησα να το περιορίσω και να πω το αφήνω αυτό για μετά. Να δω τι είναι τα μέγιστα γέννη στο σοφιστή, ποια είναι η σχέση τους, αν υπάρχει, με τη θεωρία των ιδεών. Επίσης, τα άλλα τα γέννη που μας λέει στο φίλιβο, που λέει το γένος της αιτίας, τι είναι αυτό, το πέρας το άπειρον. Υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα θέματα και θα ήθελα να δω αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει συνέχεια, αν μπορούμε να βρούμε μια συνοχή σε όλο αυτό το έργο. Είναι ένας διάλογος που γίνεται και στους σύγχρονους σχολιαστές πάρα πολύ, το αν και κατά πόσο υπάρχει, ή αν εγκαταλείπει κάποιες ιδέες για να προχωρήσει σε κάποιες άλλες. Οπότε, βασικό θέμα της μελέτης μου από εδώ και πέρα, μπορώ να πω ότι είναι αυτό. Αν υπάρχει ξαναλέω κάποια ερώτηση, αλλιώς θα κάνω εγώ. Βασικά ήθελα να ρωτήσω κάτι. Α, όχι, καλή αργάστερα να υπάρχει. Όχι, εγώ ήθελα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω στο Θανάση ότι είναι εξαιρετική ιδέα να συνεχίσει με τους ύστερους διαλόγους του Πλάτωνα. Νομίζω ειδικά ο Φίλιβος ότι προσφέρεται πάρα πολύ για αυτού του είδους τη μελέτη. Και η νεότερη έρευνα έχει αποδείξει ότι έχει τουλάχιστον φανερώσει ότι ο Φίλιβος σχετίζεται πολύ στενά με τον Τίμιο και η εργασία του Κάραν, δηλαδή, προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά ήθελα να του θέσω ένα ερώτημα, το οποίο νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή για γενικότερη συζήτηση. Αν κατά πόσο η μελέτη της αρχαίας φιλοσοφίας είναι φιλοσοφία. Δηλαδή, μελετώντας κανείς αρχαία φιλοσοφία, τι κάνει. Κάνει ιστορία, μια ιστορική αναδίφηση ή κάνει και φιλοσοφία. Ο ίδιος ο Θανάσης πώς το αντιλαμβάνεται. Μια απάντηση σε αυτό προϋποθέτει ένα βασικό ερώτημα, τι είναι φιλοσοφία. Και αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά πάλι το βασικότερο, το ουσιώδες κύτταρο, αν θέλουμε να πούμε, είναι το επιχείρημα. Δηλαδή, οι συλλογισμοί και η αυστηρότητα που μπορούμε να βρούμε σε μια δομημένη σκέψη, με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Με την έννοια αυτή, όταν καταπιανόμαστε με κείμενα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, ακριβώς επειδή βρίσκουμε αυτό το ουσιώδες στοιχείο, δουλεύουμε πάνω σε αυτό, νομίζω ότι ναι, είναι ότι κάνουμε φιλοσοφία. Δεν είναι δηλαδή απλά μία μελέτη ιστορική, να δούμε τι είπαν, κάτι το αποστεωμένο. Νομίζω είναι κάτι το ζωντανό. Πρώτον, να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε το ίδιο το κείμενο τι λέει, και δεύτερον είναι ακριβώς ο διάλογος που κάνουμε εμείς οι ίδιοι με τα κείμενα αυτά. Ένας διάλογος φιλοσοφικός. Να δούμε δηλαδή ποια είναι τα επιχειρήματα, ποιοι είναι οι συλλογισμοί. Και παραπέρα θα έλεγα ότι η μελέτη αυτή ουσιαστικά μας βοηθάει, τουλάχιστον με τον τρόπο που το συλλαμβάνω εγώ, να εμβαθύνουμε και να κατανοήσουμε αυτά που λέμε ότι είναι φιλοσοφικά προβλήματα πέρα από αυτά που καταπιάνονται οι αρχαίοι. Δηλαδή και σύγχρονα ζητήματα ηθικής φιλοσοφίας και πολιτικής φιλοσοφίας. Έχω την εντύπωση ότι η μελέτη των αρχαίων κλασικών είναι ένα πολύτιμο βοήθημα και εργαλείο στο να ακονίζουμε τη σκέψη μας και να σκεφτόμαστε φιλοσοφικά. Θα ήθελα να πω κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Ξεκινώντας από κάτι που έχει υποθεί πολλές φορές από τον Βάιτσερ, ο σύντροφος και συνάδελφος του Ράσελ, είχε πει ότι όλη η φιλοσοφία δεν είναι τίποτα άλλο παρά σχόλια στον Πλάτωνα. Ίσως λίγο ακραίο, πει και ο Αριστοτέλης και πολλοί άλλοι, αλλά τέλος πάντων. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό όλη η ιστορία των ιδεών παγκοσμίως είναι σε μεγάλο βαθμό σχολιασμός κάποιων βασικών κειμένων.
αλλά και μελέτες άλλων κειμένων, όπως οι γραφές του Μεσαίωνα, για παράδειγμα, που προσπαθούμε να τις φέρουμε σε συνδυασμό είτε με τις φιλοσοφικές ιδέες του Πλάτωνα ή τον Αριστοτέλη, τον Μάσο Αγκυβάδη, όλο το Μεσαίωνα γίνεται μια μεγάλη σπουδή πάνω στις γραφές από το πρίσμα της φιλοσοφίας και της ελληνικής φιλοσοφίας. Η αναγέννηση ξαναδημιουργίζεται στον αρχαίο κόσμο για να δώσει αυτά που έδωσε. Ο διαφωτισμός το ίδιο. Και συνέχεια βλέπουμε ότι επαναλαμβάνουμε πολλές φορές ίδια ερωτήματα με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι κάτι το μουσιακό η αρχαία φιλοσοφία. Πρώτα απ' όλα είναι μια πολύ καλή φιλοσοφία. Μια πολύ καλή και πολύ δυνατή φιλοσοφία. Και γι' αυτό τα μελετάμε. Τα μελετάμε ιστορικά και μόνο, ή μουσιακά. Ο Αριστοτέλης είναι πολύ δυνατός φιλόσοφος. Πολύ σύγχρονοι φιλόσοφοι είναι πολύ χειρότεροι. Ούτε ο Αριστοτέλης είναι πολύ λάθος. Με οποιοδήποτε αντικειμενικό κριτήριο διαλέξουν. Το Α ή το Β. Από εκεί πέρα υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα. Πολλοί σύγχρονοι φιλόσοφοι διατυπώνουν θεωρίες σε σύγχρονα θέματα και έχουν επηρεαστεί από αναλύσεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη στις αρχές της φιλοσοφίας. Είναι και αυτό. Μου είχε κάνει εντύπωση μεγάλη όταν εγώ τέλειωσα μηχανικός και δεν ήθελα να κάνω φιλοσοφία. Στην αρχή η ιδέα μου ήταν να κάνω φιλοσοφία των μαθηματικών. Μετά το γύρισα προς τον Πλάτωνα, κυρίως επειδή έπλεξα με κάποιους διαλόγους κυρίως το Μένον, ο οποίος έχει πολλά μαθηματικά, και μετά συνέχισα προς τα εκεί. Και πάντα δουλεύω και αρχαία μαθηματικά παραδείγματα. Λοιπόν, όταν πήγα για να κάνω διδακτορικό μου στην Οξφόρδη, όσο ήμουν εδώ στην Ελλάδα, πάντα αισθανόμουν λίγο μια ανοιχτή διακοίταξη. Ήθελα να κάνω φιλοσοφία μαθηματικών, σύγχρονα πράγματα. Και τελικά το στρίψα προς την αρχαία, σαν να ήταν κάτι όχι τόσο σημαντικό. Όταν πήγα λοιπόν στην Οξφόρδη, διαπίστωσα ότι όλα τα μεγάλα ονόματα, τα ιερά τέρατα της μεταπολεμικής φιλοσοφίας, της σχολής της Οξφόρδης, ο ΕΑ, ο Όστι, ο Ράι, ο Σπρόσο, ο Χέα, ο Πολιτικής, όλοι είχαν δημοσιεύσει σε αρχαία φιλοσοφία. Όχι απλώς ιστορικά, αλλά και πολλά από τα κείμενά τους έβλεπαν σε επηρεασμό από κάποιες ιδέες που πράγματι έπρεπε ότι η αρχαία φιλοσοφία συνδυαζόταν με όλα τα συγκεκριμένα, μαζί όλα αυτά. Και μου έκανε πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Αυτό είναι και μια υποκειμενική ίσως. Αλλά πράγματι θεωρώ ότι η αρχαία φιλοσοφία πρώτα είναι μια πολύ καλή φιλοσοφία. Δεύτερο, είναι μια φιλοσοφία που μπορεί να μας δώσει τροφή για σύγχρονη φιλοσοφία. Και τρίτον, σχολιάζοντας αυτά τα κείμενα, μπορούμε να βλέπουμε κάθε φορά τον εαυτό μας. Μισό λεπτό να σας δώσουμε μόνο το μικρόφωνο για να ακούγεστε και πίσω. Ήθελα και εγώ να πω μια κουβέντα για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Νομίζω ότι για να κάνεις καλή ιστορία της φιλοσοφίας, αναγκαστικά κάνεις και φιλοσοφία και το αντίστροφο για να κάνοντας φιλοσοφία, πάντα μπαίνεις και λίγο την ιστορία της φιλοσοφίας. Και η φιλοσοφία έχει αυτό το γοητευτικό και το ενδιαφέρον, ότι δεν, σε αντίθεση με τις επιστήμες, ότι δεν απαξιώνεται μια παλιά ή αρχαία θεωρία από την εξέλιξη, ας πούμε, δεν ανατρέπεται οριστικά. Γι' αυτό και μπορεί σήμερα να πω ότι είμαι πλατωνικός ή ότι είμαι αριστοτελικός ή ότι είμαι, συμφωνώ με τον Θωμά τον Ακινάτη σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει τόσοι αιώνες και έχουν
εξελιχθεί τόσα γεγονότα και στη σκέψη και παντού. Παρά τα αυτά δεν έχει καταργηθεί, ας πούμε, μια... ενώ στη φυσική ή στη βιολογία δεν μπορείς να πεις το ίδιο. Υπάρχει μια εξέλιξη όπου μια καινούργια θεωρία πιο σωστή, ας πούμε, πιο αρμόζουσα, ανατρέπει τις παλαιότερες. Και αυτό είναι και το βοητευτικό και το ενδιαφέρον. Ναι, λοιπόν, μια που τον έχουμε εδώ και τον ερωτώντα, τον κύριο Καλλιγά, να τον ρωτήσω, ας πούμε, να μας απαντήσει για τον εαυτό του, που είναι προφανώς κατά τεκμήριο από τους σπουδαιότερους μελετητές της αρχαίας φιλοσοφίας. Ο ίδιος τι πιστεύει ότι κάνει, ότι είναι φιλόσοφος, ότι είναι ιστορικός της φιλοσοφίας, τίποτα από τα δύο? Πού θα τοποθετούσε τη δουλειά του? Ναι. Δύσκολο να κάνω αυτοανάλυση, αλλά πιστεύω ειλικρινά ότι δουλειά της, η μελέτη της ιστορίας φιλοσοφίας, παρόλο που μεθοδολογικά πρέπει να τηρεί όλους τους κανόνες της ιστορικής έρευνας, έχει βαθύτατα φιλοσοφικό περιεχόμενο. Διότι μέσα, και νομίζω ότι ήδη λέγεται, μέσα από την διερεύνηση των ιστορικών καταβολών, των προβλημάτων, τα οποία είναι πάντα παρόντα, γιατί τα φιλοσοφικά προβλήματα ως γνωστόν ουδέποτε λύονται τελειωτικά, πάντα ξαναγυρίζουμε σε αυτά. Η αναζήτηση λοιπόν και η διερεύνηση, η ιστορική διερεύνηση του πώς έχουν διαχειριστεί κατά καιρούς τα προβλήματα αυτά οι μεγάλοι στοχαστές του παρελθόντος, μας κάνουν να αναγνωρίσουμε πράγματα για το πώς εμείς σκεφτόμαστε σήμερα. Είναι αφελές το να πιστεύουμε ότι μπορούμε σήμερα να ξυπνήσουμε μια μέρα και να αρχίσουμε να φιλοσοφούμε αγνοώντας ή μη λαμβάνοντας υπόψη μας το τι έχει πει ο Πλάτων ή ο Αριστοτέλης ή ο Θωμάς ο Ακινάτης ή ο Ντεκάρτ πάνω σε αυτά τα θέματα. Και αν το κάνουμε, απλώς θα είναι πολύ πιθανό να επαναλάβουμε αστοχίες οι οποίες έχουν αποσοβηθεί από τις διευκρινήσεις οι οποίες έχουν επέλθει ιστορικά χάρη στο έργο αυτών των μεγάλων στοχαστών, οι οποίοι τι κάνουν? Δεν είναι ότι λύνουν τα ερωτήματα, αλλά μας μαθαίνουν να ξαναγυρίζουμε σε αυτά τα ερωτήματα με πολύ πιο περιστατωμένο τρόπο, με μεγαλύτερη κατανόηση πού βρίσκεται το ερώτημα. Λοιπόν, αν δεν εξετάσουμε, αν δεν λάβουμε υπόψη μας την ιστορική διαδρομή των προβληματισμών αυτών, είναι ενδεχόμενο να επαναλάβουμε απλώς αφελώς απαντήσεις οι οποίες έχουν ήδη διερευνηθεί και ήδη υποστεί την επεξεργασία, την θεωρία και την θεωρητική επεξεργασία από αυτούς τους στοχαστές του παρελθόντος. Δηλαδή, η ιστορία της φιλοσοφίας είναι ταυτόχρονα και φιλοσοφική διερεύνηση, αλλά είναι και αυτοανάλυση. Αν γυρίσουμε για λίγο στο αρχικό ερώτημα, όχι στη συγκεκριμένη διατύπωση, αδρομερός, γιατί να μην το θέσουμε ως εξής. Αν ο αναγνώστης της αρχαίας φιλοσοφίας είναι φιλόλογος και θέλει φιλόλογος να μείνει, ανάλογο προϊόν θα βγάλει. Αν ξέρει φιλοσοφία, όχι αν νομίζει ή παριστάνει ότι είναι φιλόσοφος και δεν αγνοήσει το κείμενο και το σεβαστεί, φιλοσοφικό προϊόν θα βγάλει. Το ενδιαφέρον νομίζω, και δεν μπορούμε να το καλύψουμε απόψε, είναι στην απάντηση του Παύλου στο Δώκα, στη λέξη ιστορικός. Διότι, ποια είναι η αντίληψη της ιστορίας? Για να μην πελαγοδρομήσουμε, ας το θέσουμε με όρους παράδοσης.
υπάρχει μια παράδοση αυτή που λέμε των αρχαίων ελληνοφώνων σχολιαστών και για τον Αριστοτέλη και για τον Πλάτο. Υπάρχει μια αραβική, μια λατινόφωνη, μια αναγεννησιακή ας την πούμε παράδοση, ενώ φερειπίν για τον Αριστοτέλη, τον Πάκιους, τον Ζαμπαρέλα ή τον Μασίλιο Φιτσίνο και για τον Πλάτωνα και για τον Πλωτίνο. Υπάρχει και μια παράδοση που μπορούμε να την ονομάσουμε η γερμανική παράδοση του 19ου αιώνα. Το ερώτημα το σκληρό, απλώς να το θέσω, όχι να το λύσουμε, γιατί όλοι ξέρουμε λίγο πολύ εδώ πέρα ο καθένας μας που βρίσκεται και να μην κουράζουμε τον κόσμο, είναι το εξής. Είναι όλες οι παραδόσεις ισότιμες? Για να αρχίσω να το κρίνω αυτό, να έχω γνώμη, πρέπει να έχω έστω από μεταφράσεις, αν δεν ξέρω γερμανικά, δεν ξέρω αραβικά, δεν ξέρω λατινικά, μια εικόνα μερικών καλών καθομολογίων γενικότερα ποιοτικών δειγμάτων εκάστης παραδόσεως. Και εκεί αρχίζει το πολύ σκληρό σημείο που είναι το εξής. Ανεφέρθη ο Ακινάτης. Προσωπικά εγώ θα πω, έτσι για να έχω βάλει το κεφάλι μου την καρμανιόλα, όποιος δεν διαβάσει το De Primo Principio του Dan Scotus και δεν το ξέρει απ' έξω, δεν έχει ελπίδα να καταλάβει τι συνεισφέρει ο Μεσαίων στην ερμηνεία της αρχαίας φιλοσοφίας. Αλλά έχοντας πει αυτό, χαρίζω αυτή τη στιγμή ότι ο Ακινάτης μας κάνει μια χαρά. Ή ο Γκρος Τεστ ή όποιος θέλετε. Μόλις πάμε στο 19ο αιώνα, είναι δυνατόν να τολμήσει κανείς σοβαρά, μιλώ για τους θειασότες του 19ου αιώνα, να πει το επίθετο ιστορικός ή τη λέξη ιστορία και να μην σταθεί στον Έγελο ή τον Τσέλερ? Με τον όποιο Dan Scotus ή Ζαμπαρέλα ή Σιλβέστρο Μάουρο ή τους Πορτογάλους Ισουίτες της Κοίμπρας, η σύγκρουση είναι με τοπική. Δεν υπάρχει ελπίδα. Δεν μπορεί να είναι όλοι σωστοί. Δεν μπορεί να έχουν όλοι δίκιο. Δεν ισχυρίζομαι, επειδή εγώ μπορεί να μην προτιμώ το 19ο αιώνα, ότι ο 19ος αιώνα πρέπει να απεμποληθεί από οποιονδήποτε είναι σε αυτή την αίθουσα. Αλλά πρέπει κανείς να διαλέξει. Και τελειώνω με τον εξής ισχυρισμό. Το βάρος της παράδοσης μέχρι την εποχή του Καντ δεν έχει τίποτε να κάνει με το μεγάλο πνευματικό κίνημα του γερμανικού ιδεαλισμού, στο οποίο οφείλουμε και την ανεξαρτησία τούτου εδώ του κράτους, αν το σκεφτείτε. Δεν οφείλουμε μόνο τον Μπετόβεν και ό,τι άλλο μπορεί να αρέσει στον καθένα μας, αλλά έχει σημασία να ξέρουμε ότι σήμερα αυτό που ονομάζουμε, ο Παύλος μπορεί να πει δεν υπάρχει πια αυτό σήμερα, αλλά αυτό που ονομάζουμε αναλυτική φιλοσοφία, δεν θέλει να έχει σχέση με τον γερμανικό ιδεαλισμό. Δεν λέω δεν έχει, λέω δεν θέλει να έχει. Υπάρχουν και φευρές περιπτώσεις όπως ο Σλούγκα. Έκανε καριέρα με βιβλία για τον Φρέγκε, ότι ο Φρέγκε διάβασε Λότζ και είναι γερμανός ιδεαλιστής κτλ. Λοιπόν, όταν το δούμε έτσι, πρέπει να διαλέξω. Και το κρίσιμο σημείο και τελειώνω και συμπαθάτε με σας κούρασα, είναι το εξής. Η αντίληψή μας της ιστορίας. Τι νος αντίληψης της ιστορίας είναι? Των αρχαίων Ελλήνων η res geste, η εβραϊκή το σχέδιο του Θεού ή η εγελιανή όπου είμαι, είμαι, ό,τι δηλώσω μέσα στην ιστορικότητά μου που είμαι. Με αυτή την έννοια, πράγματα όπως αυτό που στην Αμερική πήγε να ανθίσει ως ιστορία των ιδεών δεκαετία του 30, είναι πολύ σοβαρότερα εναλλακτικά για όποιον δεν γουστάρει αναλυτική φιλοσοφία από υπαρξισμούς, φαινομενολογίες, μαρξισμούς, κοινωνιολογισμούς, μεταδομισμούς και ό,τι άλλο θέλετε. Και σας ευχαριστώ και συμπαθάτε μου που σας κούρεσε. Αλλά είπα να μοιράσω τη διαφορά με τον Δούκα και τον Παύλο, γιατί μιλάμε δημοσίως. Ευχαριστούμε κύριε Τσελεμάνη.
Θέλεις να απαντήσεις. Ναι, για κάτι διαφορά. Για να υπάρχει διάλογο, κάνε την ερώτησή σου. Όχι, δεν κατάλαβα ποια είναι η διαφορά. Οκ. Να σας δώσουμε το μικρόφωνο, περιμένετε. Δεν ακούγεστε πίσω. Δεν ακούγεστε. Πρέπει να απεμποληθεί ο 19ος αιώνας. Μετά μίλησε υπέρ του γερμανικού ιδεαλισμού. Μα ο γερμανικός ιδεαλισμός δεν είναι και 10ος αιώνας. Υπήρχε ένας τζαντζάνιος υποθετικός λόγος, ο οποίος ίσως χάθηκε στην εκφορά μου. Κοιτάξτε κάτι, ο 19ος αιώνα είναι από τους σημαντικούς αιώνες. Ο γερμανικός ιδεαλισμός είναι ένα πολύ σοβαρό πνευματικό κίνημα. Τα προϊόντα όμως αυτού του πνευματικού κινήματος σήμερα πλέον είναι ράκια από τα οποία πρέπει να απαλλαγούμε. Δείτε το ως εξής. Έγινε αναφορά στον Ακινάτη. Ας πούμε ότι ο καθένας αυτή τη στιγμή είναι διατεθειμένος να χαρίσει ότι ο Ακινάτης ήταν κάτι το πολύ καλό και ο κύκλος του και η γενιά του και όλα αυτά. Το 1200 τόσο. Ανεφέρθη κάποια στιγμή σε άλλα συμφραζόμενα η λέξη σχολαστικισμός. Όλοι συνδέουμε το σχολαστικισμό με κάτι κακό. Με κάτι ευτελούς ποιότητος. Σχολαστική φιλοσοφία είναι η φιλοσοφία του Ακινάτη. Προφανώς, κάποιες γενιές μετά τον Ακινάτη, αργά ή γρήγορα το πράγμα ξέφτισε από κάτι καινούριο, ζωηρό, ζωντανό, γόνιμο, προοδευτικό, όπως θέλετε πέστε το, κατέληξε να γίνει αντίδραση και στήρο. Αυτό, από το γερμανικό ιδεαλισμό και μετά, συμβαίνει με μεγάλη ταχύτητα. Με πολύ μεγαλύτερες ταχύτητες, δεν χρειάζονται πια 5-10 γενιές ή 3 ή 2. Με αυτή την έννοια, εγώ προσωπικά δεν έχω αντίρρηση, όποιος έχει επιχειρήματα, ότι και η αναλυτική φιλοσοφία μπορεί να κατηγορηθεί για σχολαστικισμό. Αλλά όχι για ανυπαρξία. Αυτό είναι μια διαφορά μου με τον Παύλο, αλλά δεν είναι της παρούσης. Ελπίζω να σας κάλυψα. Μπορώ να κάνω μια μικρή διευκρίνηση. Φοβάμαι ότι παρεξηγήθηκε κάτι που είπα. Όταν μίλησε για την ιστορικότητα της έρευνας όσον αφορά την αρχαία φιλοσοφία, ότι δηλαδή η μελέτη της αρχαίας φιλοσοφίας μεθοδολογικά πρέπει να μεταχειρίζεται ιστορικά μέσα, και με αυτό ήθελα κυρίως να αναφερθώ φερειπίν σε ζητήματα αποκατάσταση κειμένου. Είναι μια φιλολογική δουλειά η οποία έχει ιστορική τεχνική. Μελέτη των χειρογράφων, το πώς τέλος πάντων αποκαθίσταται το κείμενο, το πώς έχει παραδοθεί το κείμενο, το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις έμεσες πηγές για να αποκαθιστήσουμε και να ερμηνεύσουμε το κείμενο. Όλα αυτά είναι μια ιστορική δουλειά η οποία προϋποτίθεται όταν μελετάμε τα αρχαία κείμενα και την οποία προσπαθούμε να, ως προς την οποία προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε όσους συμμετέχουν στο σεμινάριό. Πάντα δηλαδή κοιτάζουμε τις συναλλακτικές γραφές και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα δεν πρέπει να τρομάξουμε και τον κόσμο, δηλαδή ότι για να διαβάσει κανείς Αριστοτέλη πρέπει να διαβάσει όλους τους κατά καιρούς ερμηνευτές του Αριστοτέλη, γιατί αυτό είναι κάτι ακατόρθωτο. Μάλλον καθόλου δεν χρειάζεται. Τι πράγμα. Ναι, ίσως, ναι, δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω, αλλά το πολέμο δεν είναι απαραίτητο. Αυτό είπα σχετικά με τη δουλειά, να ξεγυρίσουμε στη δουλειά του Θανάση. Ένα από τα πλεονεκτήματα της δουλειάς του Θανάση είναι ότι έχει επιλέξει από το πλήθος του, όχι τεράστιο πλήθος των ερμηνευτικών προτάσεων τώρα, ορισμένες, οι οποίες είναι σημαντικές και ταυτόχρονα συνεισφέρουν στη δική του θεώρηση, η οποία με κανένα τρόπο δεν είναι η τελική. Δεν λέω ότι αυτό που λέει ο Θανάσης είναι και η τελική απάντηση στο ερώτημα του, ποιες είναι οι πρώτες αρχές του Πλάτωνα στον Τίμιο, για το όνομα του Θεού. Αλλά είναι μια συγκροτημένη πρόταση, η οποία βασίζεται αγγλί επιχειρήματα από την πρόσφατη έρευνα και λίγο παλιότερα, με σεβασμό στο κείμενο και με σεβασμό επομένως και στην ιστορική μεθοδολογία η οποία προαπαιτείται όταν διαβάζουμε ένα αρχαίο κείμενο. Γιατί έχουμε μάθει, ανοίγουμε να λέμε τι έγραψε ο Πλάτωνας, ας πούμε, ανοίγουμε μια έκδοση του Πλάτωνα και λέμε, α, αυτό είπε ο Πλάτωνας. Δεν είναι έτσι. Άμα κοιτάξει κανείς προσεκτικά μια έκδοση,
σύγκριση ενός αρχαίου κειμένου, θα δει ότι από κάτω υπάρχει ένα χοντρό απαράτους κριτικούς, το οποίο είναι τα κατάλοιπα μιας διαρκούς και πολυετούς διαμάχης γύρω από το σε τι ακριβώς συνίσταται το κείμενο το οποίο έχω, το πώς έχει συγκροτηθεί αυτό το κείμενο. Και αυτό είναι κάτι που κάθε σοβαρός μελετητής πρέπει να το λάβει υπόψη. Και νομίζω ότι ο Θανάσης το έχει λάβει αυτό υπόψη του και το θεωρώ ως ένα από τα πλεονεκτήματα της ιδέας. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα ακριβώς πάνω σε αυτό και πάνω στον Τίμεο. Πάρτε τον Τίμεο και πάρτε δύο ανθρώπους που στο Μεσοπόλεμο είναι κορυφές στον αγγλόφωνο κόσμο και για τον Πλατωνισμό και για τον Τίμεο. Εννοώ τον Κόρνφορντ, του οποίου έχουμε και από τον Παύλο μεταξύ άλλων τη μικροκοσμογράφια ακαδέμικα, κείμενο εκπληκτικό, το οποίο τον καιρό που το πρωτοδιάβαζε ενθουσιασμένα ο Παύλος παρεμπιπτόντος μου το έβαλε και εμένα μπροστά μου. Και από εκεί έχω διδαχθεί πολλά για όλα τα επόμενα 30 χρόνια στην ελληνική και όχι την καταβρυγιανή ακαδημαϊκή πραγματικότητα. Και υπάρχει και ο Τέιλορ, όχι ο CCW Taylor, ο A.E. Taylor, ο οποίος, όπως και ο Κόρνφορντ, τον έχουμε μεταφρασμένο παρεμπιπτόντως τον Τέιλορ στο Μιέτ, το play to the man and his work, σε, θα έλεγα, από τις λίγες επαρκείς ελληνικές μεταφράσεις, τον κύριο Αρζόγλου. Κάπου λοιπόν και ο Κόρνφορντ και ο Τέιλορ, υπενθυμίζω, γράφουν και οι δύο μεγάλα υπομνήματα στον Τίμεο. Προτείνουν, και σε αυτό θέλω να σταθώ, και κάποιες επιλογές, είτε επιλέγοντας γραφές, είτε και ενίοτε μια-δυο φορές προτείνοντας διορθώσεις. Δεν συμφωνούν οι δύο μεταξύ τους. Προσέξτε τώρα και βάζω το κεφάλι μου στον Τορβά. Ο Κόρνφορντ είναι brilliant, που λέμε στα αγγλικά, δυστυχώς, στη λίγουα φράγκα, αλλά είναι φιλόλογος. Ο Τέιλορ είναι φιλόσοφος. Μπορεί να είναι Βρετανός ιδεαλιστής, αλλά όποιος διαβάσει εργασίες του όπως τα στοιχεία της μεταφυσικής, βλέπει φιλόσοφο. Είναι σαν να συγκρίνεις, επιτρέψτε μου, το Λάιμπνιτς με τον Κασέντη ή τον Αβερόη με, τι να πω τώρα, τον Αλγαζάλη. Δεν είναι φιλόσοφος ο Κόρνφορντ. Ο Τέιλορ είναι φιλόσοφος. Αν κανείς σκύψει στις επιλογές που πάνω στο κείμενο προτιμά ο Τέιλορ όταν διαφωνεί με τον Κόρνφορντ, είτε σε 5, είτε σε 45, είτε σε 645 λεπτά σκέψης, hands down έχει δίκιο ο Τέιλορ. Με αυτή την έννοια, φιλόλογος αν είσαι και θέλεις να μείνεις, όπως είπα στην αρχή, φιλόλογος θα μείνεις. Δεν θα κάνεις φιλοσοφική ερμηνεία του Πλάτωνα. Υπάρχουν άνθρωποι εντός και εκτός Ελλάδος που σε προλόγους βιβλίων χαρακτηρίζουν του Κόρνφορντ το βιβλίο ως οδηγό και σύντροφο και συνοδοιπόρο και ό,τι άλλο, και τον Τέιλορ, επειδή μέσα στο μεγάλο του commentary γράφηκε για το Whitehead, γράφηκε για τους Πυθαγόριους, είχε και διάφορες τολμηρές και ακραίες θεωρίες, δεν τον διαβάζουν καν. Αλλά όποιος θέλει να καταλάβει Τίμεο, αν είναι να διαβάσει κάτι από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα, στον Τέιλορ πρέπει να σκύψει και τον Κόρνφορντ, συγχωρέστε με που θα το πω έτσι, να τον έχει για σάκο του μπόξ. Ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση. Εγώ δεν περίμενα ότι θα έχει ανοίξει μια άφηση βιβλιογραφική και ιστορική με ένα ερώτημα του τύπου που έδωσε ο Παύλος ο Καλλιγκάς. Δικαίως βέβαια άνοιξε, γιατί πράγματι είναι όλα αυτά σχετικά. Εγώ θα έλεγα, για να μην κουράσουμε και περισσότερο τους ομιλητές μας, να το μαζέψουμε κάπου εδώ, να κλείσουμε για απόψε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν πειράζει, ήταν πολύ σημαντικό το ζήτημα που ακούστηκα.
Λοιπόν, από την πλευρά μου, εγώ πρέπει πάρα πολύ να ευχαριστήσω. Α, υπάρχει μία τελευταία. Εγώ διαβάσει ότι η φιλοσοφία είναι επιστήμη χωρίς αποδείξεις. Κάπως έτσι. Η επιστήμη, πάλι, πιστεύω ότι προχωράει κουνιανά. Η θεωρία του παραδειγμάτων. Η φιλοσοφία προχωράει κουνιανά ή υποπεριανά. Το ερώτημα είναι τεράστιο και δεν έχει οριστική απάντηση. Πρώτα-πρώτα, η φιλοσοφία δεν είναι επιστήμη. Δεν είναι έτσι επιστήμη. Και είμαστε ευτυχείς και περήφανοι που δεν είμαστε επιστήμονες. Τη σήμερα την ημέρα όλοι θέλουν να λέγονται επιστήμονες. Όλοι θέλουν να λέγονται επιστήμονες. Φτιάχνουμε επιστήμες, λέει, βιβλιοοικονομίας. Δεν είναι επιστήμη να βάζει τα βιβλία στο σωστό ράφι. Ή επιστήμες οικοκυρικών, δεν ξέρω τι άλλο. Όλοι θέλουν να λέγονται επιστήμονες για πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την επιστήμη. Οι φιλόσοφοι λένε ότι δεν είναι επιστήμονες και είναι περήφανοι και το λένε. Να σου πω ότι ο Κάντ να το διακόψω, ότι η φιλοσοφία, όταν μαθαίνεις φιλοσοφία, δεν μαθαίνεις ένα σώμα γνώσεων, αλλά μια δραστηριότητα. Δεν μαθαίνει η φιλοσοφία, όπως το είναι μια δραστηριότητα. Μια επιστήμη είναι σε μια δραστηριότητα. Αν κάτι από τη φιλοσοφία προκύψει και δομηθεί με συγκεκριμένο τρόπο που να έχει προδιαγραφές επιστήμης, αυτό αποκόπτεται από τον κορμό της και γίνεται μια νέα επιστήμη. Όλες οι επιστήμες βγήκανε από τον κορμό, από τη μάνα φιλοσοφία. Από την αρχαιότητα σταδιακά. Μέχρι την ψυχολογία με τον Φρόιντ, τελευταία και διάφορες άλλες. Άρα λοιπόν δεν είναι επιστήμη. Είναι κάτι κατά τη γνώμη μου πολύ πιο σοβαρό και πολύ πιο η βασίλισσα θα λέγανε κάποτε των επιστήμων και κάτι τέτοιο. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα. Αν οι αλλαγές στη φυσική επιστήμη γίνονται σύμφωνα με το Κούνιον μοντέλο. Αυτό είναι ένα τεράστιο ερώτημα. Ο Κούν ξεκίνησε πολύ επιθετικά βάζοντας ένα μοντέλο, το οποίο το θεώρησε. Μεταξύ μας η θεωρία του Κούν, εγώ νομίζω έχω μια αντίληψη. Θεωρώ ότι δεν είναι τίποτα το σοβαρό. Είναι λίγο της πλάκας η υπόθεση. Σε μια Αμερική του 60, η οποία η λέξη μαρξισμός, κομμουνισμός, όλα αυτά τα πράγματα είναι ο διάολος με τα κέρατα και κανείς δεν διαβάζει τίποτα, δεν ξέρουν τίποτα για αυτό το πράγμα. Έναν διάολο είναι το όνομα που δεν τον τολμάει κανείς να μιλήσει. Ο Κούν κατά τη γνώμη μου τι κάνει. Παίρνει το μαρξιστικό μοντέλο ή και εγγελιανό, δηλαδή θέση επίθεση σύνδεση, μια θέση, ένα μοντέλο που κυριαρχεί, αυτό εμφανίζει εσωτερικές αντιδράσεις, προκαλεί μια επανάσταση. Και το πάει και το κολλάει στις επιστήμες βρίσκοντας τρία μοντέλα στην ουσία. Αριστοτέλη, Γαλιλαίο, με ενέφθονο μαζί, και τη σύγχρονη φυσική. Και λίγο πολύ του τέριξε και αυτό πάει να το κάνει ένα μοτίβο τέτοιο. Δηλαδή δεν νομίζω, δηλαδή απορώ πόσο που είναι κάτι τέτοιο όνομα. Να προτείνω κάτι. Να κανονίσουμε μια κουβέντα μεταξύ μας, οι δυο μας, στο εργοτάξιο και να το θέσουμε. Είναι ένας τέτοιος ιστορικός και ένας μετριότατος γλώσσος. Οκ. Απλά να το συζητήσουμε ειδικά σε μια συζήτηση που κατάμε με οι δυο μας. Έχει βάση, γιατί νομίζω ότι έχουμε τόσο πολύ. Η φιλοσοφία δεν μπορούμε να πούμε για τέτοια μοντέλα, για να μας βάλετε το πουλμό και φέρετε. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη να είπα κάτι. Όχι, όχι, μια χαρά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε και τον κύριο Καλλιγά. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές και τον κύριο Καλλιγά. Τι να πω. Εδώ είμαι, εδώ. Α, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς το περιοδικό Κριτικά για την βράβευση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θανάση, που βραβεύτηκε, τον κύριο Καρασπάνη τον εμπόπτηκε, τον κύριο Καλλιγά με τον οποίο έγινε το σεμινάριο, μέσα στο οποίο και γίνεται το σεμινάριο, μέσα στο οποίο διαμορφώθηκαν πάρα πολλά όπως μας είπε ο Θανάσης. Και ευχαριστούμε και εσάς φυσικά για την παρουσία σας, ένα μεγάλο χειροκρότημα νομίζω αξίζει αυτή τη στιγμή. Εγώ πλάνα να σας πω, η επόμενη συνάντηση είναι την επόμενη εβδομάδα, ίδια ώρα, Τρίτη,
με τον Αριστίδη Αντωνά για αρχιτεκτονική και φιλοσοφία, κυρίως για την φιλοσοφική διαχείριση του χώρου, του δημόσιου χώρου. Ευχαριστούμε λοιπόν ξανά και καλή νύχτα.